Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς τη δόξα της ηλικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Τι, απεργία σχεδιάζεις? Όχι, ε. Πολλά τηλέφωνα βλέπουμε. Βλέπω πολλά τηλέφωνα γι' αυτό. Γλυκό αγόρι. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Wow, wow, wow. Πού είναι αυτός ο Μπούζος? Πού να αράζει το ωραίο του κορμάκι, να πούμε. Το λεπτοκαμωμένο. Πού λες, ρε Χατζινάκο, να είναι? Λες να έχει πάει σε καμιά. Νομίζω όχι ασπροβάλτα πάντα. Ασπροβάλτα. Με πήρε ο Κανελάκης εχθές τηλέφωνο. Το βράδυ. Με έκραζες. Τι έκραζες, να το λέω. Ασπροβάλτα λέει είναι μια χαρά. Ούτε μας δέρνουνε, λέει, μπάρμαν εδώ, τίποτα δεν κάνουνε. Του κάνει ελάκι. Ο άλλος λέει πήγα διακοπές στα Σλοβάτα. Το λέει ο άλλος, έχασε κανένα στοίχημα, ρε φίλε. Λοιπόν, μεγάλο μάτς σήμερα. Μεγάλο μάτς την Πέμπτη. Ολυμπιακός το ίδιο μεγάλο μάτς. Έχουμε εβδομάδα πάρα πολύ μεγάλη, ξεκινάει σήμερα. Καλά δεν μας βλέπω πάντως. Ναι, δεν μας βλέπω καλά. Τα πρώτα δείγματα. Σήμερα... Τι θες να πούμε, για ΠΑΟΚ για δεκάδα, να πούμε για Άρη, ότι πρέπει να αλλάξουμε να κάνουμε 2,5 μέρες ταξίδι. Δεν βρέθηκε τσάρτερ, ήταν ακριβό το τσάρτερ. 120 χιλιάρικα λέγανε το τσάρτερ. 120 χιλιάρικα, εντάξει, πολλά λεφτά φίλε, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Μια μεταγραφή ρε φίλε, ναι.
Πολλά λεφτά είναι. Εντάξει, θα φάει 3-0 εκεί πέρα. Θα είναι κουρασμένοι οι παίκτες. Στο αεροδρόμιο κάτω στην Αθήνα έχασε ο Ιντέ για τον προσανατολισμό του. Τον ψάχναν τα μεγάφωνα. Τα άμαθες αυτά. Ταξίδευε ένας φίλος Μπομπανιώτης εκεί με την αποστολή. Ναι. Βγήκε φωτογραφίες με τους παίκτες. Πολύ πρόσκαρος λέει την κοινή. Πολύ πρόσκαρος ο Κουέστα. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Κομμωδινή το μαλλί λέει του Παντελίδη. Κόκκινο μαλλί το βάθι λέει κόκκινο. Λέει κάτι αυτιά σωστό. Σαν το Star Trek να πούμε. Ο Παντελίδης καλός, ωραίος. Σαν το Βρικόλακα λέει κοιτούσε δεξιά-αριστερά. Φυσιογνωμία. Πήγα να βγάλω φωτογραφία με τον Φετβαζίδη. Βαρύ ο Φετβαζίδης. Το έπαιζε ο Μέση του Άρη. Δεν του έδωσε κανένα κλωτσίδι λέει. Το Σερσερί, το χειρότερο με τον Φετβαζίδη δεν είναι ότι έχει αυτά τα θέματα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ότι νομίζει ότι είναι ο Μέση. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, ο Φετβαζίδης είναι σκόντα Φάμπια και νομίζει ότι είναι Μερσεντές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο. Το γιατί... πρόβλημά του είναι μην κλείσει εδώ πέρα, πιτσιρίκος. Ποιος? Εκεί θα έχει το πρόβλημα ο Φετβαζίδης. Ματέο. Ναι. Ναι. Μην ναι, έρχεται ναι, Ματέο. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα βαρεθεί να ξεσκονίζει τον πάγκο. Επιστρέφει ο Γκάμα σε κανένα μήνα. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι το ζόρι του τώρα. Ναι. Τρέμει, Φετβαζίδης. Ναι. Μην είναι το Ματέο. Το υφάκι της φίρμας θα πούμε. Το υφάκι της φίρμας. Ξέρεις όσοι είναι έτσι πολύ έτσι, πώς το λένε αυτούς τους γκλαμουριάρδες, τους βίψ και τα λοιπά. Ναι. Έχουν ένα υφάκι ρε παιδί. Ας κοιτάξει να παίξει μπάλα, να μάθει ναι, να σηκώνει το κεφάλι, ναι, να παίζει μπάλα ναι, με το κεφάλι ψηλά και ναι, όχι να κοιτάει το πάτωμα ναι, και μετά να αποκτήσει ύφος. Έτσι. 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 Μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Γκλαμουριά και τα λοιπά, ξέρεις τώρα. Σας παρακαλώ κύριε, δεν μπορώ τώρα. Ναι, τους παίρνει τηλέφωνο, το έχουν κλειστό όταν είναι στα πάνω τους. Είναι κλειστό το τηλέφωνο. Τους ψάχνεις να του βρεις τα πάνω τους. Μόλις αρχίσει να πούμε και σκάνει επιταγές να πούμε και τα λοιπά, σε παίρνουν τηλέφωνο. Κάνε κάτι, ξέρω εγώ. Πας στο διάλογο, πας να ψοφήσεις να πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με Άρη. Λοιπόν, με ΠΑΟΚ ξεκινάμε. ΠΑΟΚ. Σήμερα ΠΑΟΚ παίζει ρε φίλε, με Άρη θα ξεκινήσουμε. Αφού είπαμε το ταξίδι της Οδύσσιας ενός ξενιζωμένου, δεν υπάρχει σένς εκεί πέρα. 2,5 μέρες ταξίδι. Εντάξει, ρε φίλε, πολλά τα λεφτά, 120 χιλιάρικα όμως, τι να σου πω, πολλά και τα λεφτά. Πήρε πέμπτος Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, έστω και αυτός ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου να πάει 2,5 μέρες ταξίδι. Να και μια δικαιολογία των παιχτών. Ήμασταν κουρασμένοι. Να και μια δικαιολογία του Παντελίδη. Ήμασταν εξουθενωμένοι. Γι' αυτό κύριε Παντελίδη πρέπει να κατεβάσει την ομάδα αναλόγως. Φουστανέλα. Οπα. Λοιπόν, για τα γάνη. Οπα. Ορμάτε Μακεδονομάχη, τρία χαφ στο κέντρο. Σάσα Μπάσα Ματίγια. 4-3-3. Λοιπόν, πολύ ξύλο. Λίγο μπάλα. 0-0-1-0 και Άγιος ο Θεός. Αυτή είναι η ιστορία. Τι θες, πολύ ανάλυση θέλεις. Αυτά τα έκανε ο Άρης από παλιά. Ναι. Ξέρεις, όταν συγχωρεμένος ο πατέρας μου έπαιζε στον Άρη, επί Χούντας. Λοιπόν, ξέρεις τι, πήγα να παίξω με την Ουίπεστ. Τους πήγανε με ένα πούλμαν. Και που έγινε το ρεκόρ. Ναι, το ρεκόρ το 9-1. Τρεις μέρες ταξίδι. Με το πούλμαν. Θεσσαλονίκη, Ουγγαρία. Με το πούλμαν του Αρίωνα. Τι πούλμαν τότε. Με πούλμαν. Τα πούλμαν είχαν 80 τελική τότε. Σου πω τι πούλμαν ήταν. Καρκ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 αρ
Μην τυχόν και μείνουν στην Ουγγαρία και. Του πήρα χαμπάρι βέβαια οι παίκτε. Ρουφιάνε εκεί του καθεστώτο να πούμε. Μέσα στο πούλμα του Άρη. Σε στυλοκαμπάνη μάλλον. Λοιπόν, του έστειλοκαμπάνη. Πήγαν αυτοί εκεί πέρα πτώματα επάνω. Βρήκαν εκεί πέρα κάτι Ουγγαρίζε, κάτι αυτά. Πλακωθήκαν και στα σεξ τα πούμε το βράδυ. Τα ξέρω από πρώτο χέρι. Πήγανε να παίξουν μετά την άλλη μέρα με βαθμούς, 5 βαθμούς Κελσίου κατά από το 0. Τους πήγε το πούλμαν 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτς. Ζέσταμα κάναν στα καλοριφέρ του γηπέδου. Άσε ρε φίλε τώρα, ποιος Άρης τώρα. Άρης είσαι τώρα, τι Άρης. Τι Άρης ρε φίλε τώρα. 2,5 μέρες ταξίδι ενέτη 2019. Κύριε Καρυπίδη, λοιπόν, έχουμε... Γράψανε πρώτη σελίδα. Θα ρίξει και λοιπόν, θα πάει με τσάρτερ η αποστολή. Ποια τσάρτερ. Αν έχουμε τίποτα καλές πορτοκαλάδες ευγενούς άμυλας εκεί ναι. Να τις καταναλώσουν τα παιδιά, να πάρουν δυνάμεις. Αν ναι. Έχουμε τίποτε ναι. Πορτοκαλαδίτσες. Να χαλάσουν τα σηκώτια, να πεθάνουν 62 χρονών. Δεν παθαίνουν τίποτα. Α, δεν παθαίνουν τίποτα. Όλοι πίνουν πορτοκαλάδες. Α, όλοι λοιπόν, πίνουν πορτοκαλάδες. Έτσι γιατί θα έχει και 20 βαθμούς. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι. Αν μπορέσεις και κρατήσεις εκεί πέρα τα μπόσικα, εδώ πέρα θα έρθουν αυτοί να παίξουν με 38 βαθμούς, θα πάθουν οργανισμό ναι. Σκοκομπλόκο. Ναι. Στο οπό... λέω. Ναι, το ναι. Θέμα είναι, μην φας κανένα τρίμπαλο εκεί πέρα. Ναι. Έτσι και πας και κρατήσεις μισό 0, 0-0, 2-1, ένα τέτοιο σκορ. Ναι. Ελάτε εδώ πέρα με 40 βαθμούς να παίξετε μπάλα. Ναι. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, θα, τους, ναι, θα πάνε αυτοί οι 2,5 μέρες με τιμόν. Αυτοί πώς θα έρθουνε. Δεν ξέρω. Λες μήπως έρθουν και αυτοί σε 3 μέρες. Δεν Τι ξέρω. Το βλέπω εγώ, ναι. Εμένα μου είπε έξω. Γιατί δεν τους έβαλε σε παλέτες, να τους βάλει σε καμιά παλέτα πάνω. Να κάνει και καμιά παλέτα σκαμνάκι. Να βάλει τον Παντελίδη αρχηγό της παλέτας εκεί πέρα. Ε? Ναι. Να πάρει και τον Αρβανιτίδη εκεί πέρα. Το φίλο του, να του δώσει άλλες μερικές παλέτες εκεί που
Τι είναι αυτά, ρε, μάδα Ευρώπη, πάτε ρε. Πάει παίξει το σουφλί, ρε. Θες να πας Ευρώπη. Με μετανάρι, ρε. Μιλάς σανάρι. Τρεις μέρες ταξίδι, ρε. Χαϊβάνια. Τσάρτερ θα βάλει ο πρόεδρος. Τσάρτερ θα βάλει. Άκουσε την τιμή ο πρόεδρος, δεν βγήκαν τα κουκιά. Κάτσε ρε φίλε, 120 χιλιάρικα δηλαδή σου λέει είναι τα μισά λεφτά της πρόκρισης είναι. Να τα κάνει ένα τσάρτερ. Δεν μου λες, γραφείο τύπο σου πούλησε είναι στον Άρη. Δεν ξέρω. Και πότε έκλεισε τα εισιτήρια, ρε, 4 μέρες πριν να πετάξουνε. Άμα είναι έτσι, κλείνω κι εγώ. Έτσι τα έκλεισαν τα εισιτήρια 120 χιλιάδες τσάρτερ. Πότε βγήκε η κλήρωση. Τώρα δεν βγήκε. Ναι. Το ψάξαν για τσάρτερ πρώτα, ρε φίλε. Τι τσάρτερ, μωρέ. Το ψάξαν πρώτα. Και. Άκουσαν την τιμή και ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε με τα πόδια να πούμε. Α παίρνανε το αμάξι που δίνει τον Μπόκο Λόκο και το Ζαέριο. Το βανάκι. Το βανάκι. Α του έδινε το βανάκι, πιο γρήγορα θα πηγαίνανε να πούμε εκεί πέρα. Ξέρω εγώ. Φίλε, δεν έβγαινε το τσάρτερ. Δηλαδή, ακόμα λε και 50 άτομα να βάζε μέσα αργιανού να πληρώνουν. Καλά, παίξε 3-0 τώρα τον Άρη. Δεν έβγαιναν τα κουκιά. Είναι που είναι αργοί αυτοί εκεί, άμα είναι και κουρασμένοι κιόλα. Κάτσε καλά να πούμε. Τέλο πάντων, πάμε στον Μπάοκ. Έκανε γκάλο εδώ ο Πετρωτός, ωραίος, τον άκουσα να πούμε. Τεφαρίκι ο Πετρωτός, ωραίος, έδωσε τα στιγμιώδη παόλα. Πώς θα περάσουν, πότε ανοίγουν τα οι πόρτες όλα τα στις λεπτομέρειες να πούμε του παιχνιδιού. Έχουμε δεκάδα πάω και εγώ έχω αντίθεση. Συμφωνώ. 100% πάει. 4-4-2, ψευτο 4-4-2. Ναι, ναι. Με τον Μπέλκα μαζί με τον Ακπομ. Τον Μπίσεσβαρ Εξτρέμ. Που για μένα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μπίσεσβαρ θα έπρεπε να είναι δεκάρι, δεν θα έπρεπε να παίζει ο Πέλκας. Δεν το θες τα πολλά μέτρα τον Μπίσεσβαρ 32 χρονών με αυτή τη θερμοκρασία να μου τον κάψεις να σου μείνει και στα χέρια. Δεν το θες τα πολλά μέτρα τον Μπίσεσβαρ σε αυτό το παιχνίδι. Έπρεπε να εκμεταλλευτείς την ποιότητα του Μπίσεσβαρ στο δεκάρι, να σου πετάξει την κάθε την παλιά στην κόντρα, να κάνεις την αντεπίδεση με άκου. Ο Μπίσεσβαρ με 3 χαφ. 4-3-1-2. Μπράβο. Με Ζαμπά και Ακπομ. Μπίσεσβαρ τρίτος. Και τράβα τέταρτο τον Καντουρί. Φού τον κάνατε παιχταρά να πατάει τέταρτο στην περιοχή. Βγάλε και ένα κολόμπακα πέμπτο. 5 και 5 πίσω. Να παίξει την αντεπίθεση. Βάζεις και λιμιό σε αυτό το παιχνίδι που είναι μηχανάκι που θες ένα τρεχαντήρι στην πλευρά. Να γυρνάει και να μαρκάρει. Ναι, ή λιμιό με Ζάμπα. Μπράβο. Λιμιό με Ζάμπα. Και Μπίσεσβαρ. Και μπροστά Ακπομ. Ή τρία χαφ έξω. Ο Εξτρέμ, μέσα ο Μπίσεσβαρ ή ο Πέλκας και οι δύο φορ, υποπλαϊνός και ο κανονικός. Έτσι πάει να χτυπήσει τον Άγιαξ. Πας να χτυπήσει τον Άγιαξ τώρα, box to box, και θα έρθει και θα έρθει ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός μέσα στην Τούμπα να πούμε και θα παίξεις ας πούμε 4-4-2 ανοιχτά. Με αφέλεια πάτε. Είμαι αντίθετος εγώ το 55%. Στον ΠΑΟΚ δεν χωράνε και Πέλκας και Μπίσεσβαρ στην ίδια δεκάδα. Σε αυτό το μάτς ειδικά. Ειδικά σε αυτό το μάτς. Γενικά δεν είναι ωραίο, αλλά σε αυτό το μάτς. Και πρέπει ότι ο Μπίσεσβαρ είναι ρε παιδιά δεκάρι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Θα τον τραβήξει. Και πρέπει το Μπίσεσβαρ που τον έχεις κάνει 3 χρόνια επέκταση συμβολέου. Πρέπει για να μακροημερέσει να το προστατεύσει. Και αγωνιστικά. Να το προστατεύσει. Λίγα μέτρα. Σε λιγότερα μέτρα. Που είναι παιχταρά και ποιοτικό. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει ξυπόλυτα στα αγκάθια. Πριν το μάτς το λέμε. Μπορεί να το χτυπήσει πάντα τον Άγιαξ. Πάντα τα λέμε πριν τα μάτς εμείς, ναι. Πάντα. Μπορεί να το χτυπήσει τον Άγιαξ. Χτυπιέται ο Άγιαξ. Αλλά όχι έτσι σχέδιο. Με αφέλεια, με ανοιχτό 4-4-2, με Μπίσεσβαρ στις πλευρές, με Πέλκα δεύτερο, με ένα χάφο ο οποίος είναι αργός στα λίγα μέτρα τον Μαύρο και τον Ελκαντουρί τον βαφτίσαμε στην κολυβήθρα του Σιλουά Μοχτάρη. Λοιπόν, είμαι αντίθετος. Ή 4-3-1-2, ή Λιμιό Ζαμπά, Πέλκας ή Μπίσεσβαρ. Με τον Ακπομ στην κορυφή της επιθέσεως. Άλλο τι κάνεις. Ωραία, ετοιμαζόμαστε να πούμε. Ναι. Για το τριήμερο εδώ πέρα που θα είναι. Ναι. Φουλ θα δουλέψουμε κιόλας. Θα δουλέψουμε. Λοιπόν. Σχολιασμό θα κάνουμε τον Άρη. Τον Άρη. Την Πέμπτη. Live. Είπαμε αφού πήγε γούρι και περάσαμε. Να σε έχω και έβαλα και μια καμπάνα εκεί. Να σε έχω και μια καμπάνα έβαλα εκεί πέρα. Ναι. Όλα τα ματόχαντρα κανονικά. Γιατί τα πιστεύεις τα ματόχαντρα. Ε? Πιστεύεις το γούρι. Ξέρεις ποιοι πιστεύουν στο γούρι. Στη Χρουσουζιά πιστεύω, όχι στο γούρι. Οι τεμπέληδες. Στη Χρουσουζιά. Οι μέτροι, αυτοί πιστεύουν στο γούρι. Όχι καθοδαιμονία, όχι ατυχία, όχι να μας έρθουν δεξιά. Τι δεξιά να σε έρθουν. Τώρα δεξιά, ρε φίλε, με συγχωρείς. Άμα τα παλέψεις. Πήγε ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας στην Κάρπαθο και κάνει σεισμό. Και τι έγινε. Δεν θες να πιστεύεις μετά, ρε φίλε. Τι να πιστεύει. Δεν θα πιστεύεις μετά στα τέτοια. Αξιότιμος. Στο αγκαλιά το Φορτούνι, χειασού ο Φορτούνις. Πάει στην Κάρπαθο σεισμός. Πάει εδώ σεισμός. Λοιπόν. Γουργ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 
αεροπλάνο με το Μητσοτάκη μέσα. Καλή ερώτηση. Ε, μπαίνατε στο Μητσοτάκη. Έμπαινα, λοιπόν, γιατί ο Μητσοτάκης θα ζήσει σαν τον πατέρα του, οπότε θα έμπαινα. Ναι, ναι, από την αναισθησία του. Ο παπάς του έκανε και πολλά check-up όμως.
κάθε 6 μήνες πήγαινε, έβλεπε ίντερα. Ο μόνος που θα ανέβαινε ήταν ο Μητσοτάκης, φίλος, στο αεροπλάνο άνετα. Ναι. Γιατί θα ζω σε 90 χρόνια μαζί μου, θα πάει. Ναι. Δεν θα ανέβαινε εσύ στο αεροπλάνο αν ήταν έξω ο Μητσοτάκης και σε χαιρετούσε. Μόνο τότε δεν θα ανέβαινε. Εκεί δεν σκοτώ. Εκεί δεν θα ανέβαινε. Σωστά. Στο Μητσοτάκη το αεροπλάνο θα ανέβαινε αμέσω, ναι. Έπρεπε να τα περιμένουμε αυτά, διότι έχουμε κατέβει πρωθυπουργό. Αυτό είναι. Έτσι. Και αυτοί οι οποίοι. Δεν μου λες, σε καμία Σαντορίνη θα πάει ο Μητσοτάκης. Θα πάω κι εγώ καπάκι δύο. Εκεί ετοιμαστείτε για την έκρηξη ηφαιστείου 2019. Έτσι. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Πρέπει να οργανωθεί η εκένωση του νησιού. Κανονικά. Με βρήκε ο δάσκαλος γυμναστήριο. Στο. Τι. Στη Σαντορίνη. Με βρήκε μποξάδικο για να γυμναστώ. Πλάκα κάνει. Ναι. Στη Σαντορίνη έχει βρήκε μποξάδικο σκύλος ο δάσκαλος. Έχω ένα δικό μου. Τι, πού, ποιο, τι. Όχι, δεν μου λες. Ναι. Μεταξύ μας τώρα, τι προμήθεια και τα δικά μου. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Δεν θα του δώσω σέντς. Εντάξει. Λέω καμιά προμήθεια. Τι, τα νερά που θα πιω και τέτοια. Τι γάντια θα πάρω. Μια χαρά. Χθες έφαγα μελιτζανοσαλάτα δύο ώρες πριν την προπόνηση και κόντεψα να πεθάνω, ρε φίλε. Καλά, ρε πως. Σου δώσα κι εγώ εκείνα τα αυτά να πιεις εκεί, ναι, πέρα τα περίεργα. Αυτά τα περίεργα που για να κάνουμε ένα γύρισμα, ξέρεις τι με κάνανε. Κάναμε ένα γύρισμα για μια εταιρεία και με δίνουν κάτι Viagra, με δίνουν κάτι βασιλικούς πορτούς να τα κάνω στο γύρισμα. Και τα πήρα εγώ κανονικά. Τα πήρα όλα μαζί. Και έκανε προπόνηση. για τις ανάγκες του γυρίσματος τα ήπια αυτά. Και μετά πήγε και έκανε προπόνηση. Οπότε ήπια ταυτόχρονα energy drink, ήπια βασιλικό πολτό, ήπια ένα άλλο εκεί πέρα για την σεξουαλική αυτή να πούμε. Οπότε όλα μαζί αχταρμάτα έκανε στο σωμάχι. Τρελάθηκα, φίλε. Πόσες είναι στην προπόνηση, για πες μου. Τρελάθηκα, άστρα έβλεπα. Σημαίνει ότι κάνω δουλειά, πιάνουν ένα πούμε. Ναι, ήθελα να βγω έξω από το τζάκι. Θα στα δίνω ένα από εδώ και πέρα. Ναι. Ωραία. Τι λέει άλλο, για πες μου. Το ΠΑΟΚ το βλέπεις ας πούμε στο 2-2, στο 1-1, στο 1-2, στο 2-2, στο 3-2. Κοίτα, καταρχήν το στοιχηματικό να δούμε, γιατί οι εντεκάδες μας δίνουν την αυτή ότι θα δούμε ανοιχτό μάτς. Στοιχηματικό 1-2-3 γκολ. Δεν νομίζω ότι είχε και ο Άγιαξ θα μπει άιντε. Φουλαριστός μες στην Τούμπα, ναι. Έτσι. Ναι. Το σέβεται. Το... Και η εντεκάδα που κατεβάζει δείχνει ότι το, ναι, σέβεται, ότι δεν αφήνει παίκτες. Ναι. Έξω το σέβεται. Θέματα στην άμυνα έχει στη ζώνη του, στα δύο center back του. Όταν για φύγκο αριστερά, δεν ξέρω. Και, πώς, ναι, και ο Άγιαξ είναι μια ομάδα η οποία στο marketing plan που έχει, οι όμιλοι του Champions League παίζουν στρατηγικό ρόλο. Δηλαδή όταν βγάζει τα φιντάνια του παιχταράδε του καινούριου, πού μπορεί να του πουλήσει. Πού του δείξει. Άρα καίγεται πολύ περισσότερο ο πισινούλη του, όπω και η Μπενφίκα πέρυσι, ναι, από τον Μπάουκ. Οπότε έχουμε και λέμε, η ανάλυση είναι πάρα πολύ απλή, πέρα από συστήματα. Μία ομάδα σαν τον Άγιαξ όπως η Μπενφίκα πέρυσι πρέπει 180 λεπτά να βρεθεί σε κακή μέρα και ο ΠΑΟΚ να κάνει τρομερά παιχνίδια για 180 λεπτά. Γίνεται. Για να μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα. Γίνεται. Μία ομάδα με την ποιότητα του Άγιαξ όπως και της Μπενφίκα πέρυσι, ένα παιχνίδι σου βγήκε, το δεύτερο που σου βγήκε έκανε τη δουλειά σου. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που θεωρώ δεν εξαρτάται από τα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ερώτηση στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πώς πρέπει να κατέβει ο ΠΑΟΚ. 4-3-1-2. Και αν συμφωνούν με την εντεκάδα. Ναι. Τα λέμε πριν, θέλουμε να τα. Μας αρέσει να κάνουμε την κριτική πριν. Εμείς δεν συμφωνούμε. Ναι. Εμείς δεν συμφωνούμε. Και για τον Άρη που είπες, 3 χαφ και εκεί συμφωνώ μαζί σου. Έξω Ντόντσι, έξω. 2,5 μέρες ταξίδι, παιδιά, είναι ζόρικα τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να γίνει εκεί πέρα να το πάμε στο Αντάρτικο. Το παιχνίδι. Εντάξει, φτωχή ομάδα ο Άρης. Εντάξει. Εντάξει, φτωχή ομάδα. Τον Κινέζο, τον τρίτο στην τάξη. Γιατί δεν έδωσε ο Κινέζο τρίτο στην τάξη καλά αυτό και να τα πάρει μετά, ρε παιδί μου. Να δώσει τα λεφτά για το τσάρτερ ο Κινέζο δεύτερο στην τάξη στην Κίνα, που κάνει δουλειέ με το Καρυπίδι που γράφουμε εδώ πρώτη σελίδα κτλ. Να του δώσει 120 χιλιάρικα και να του τα δώσει του Κινέζου μετά, άμα προκριθεί ή ξέρω εγώ από τα εισιτήρια ή λίγα-λίγα, ή μην τα δώσει και καθόλου. Πήγε κάνουμε ένα δώρο 120 χιλιάρικα ευρώ. Πού είναι για ο Καρυπίδι που είναι στην Κίνα και κάνει δουλειέ και όντω ο άνθρωπο είναι δυνατό κτλ. Πού είναι. Εγώ θα μπορώ να απαντήσω σε αυτό αν ξέρω πώς θα έρθει η Μόλτε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ έχω να σου πω και κάτι άλλο. Αν η Μόλτε περάσει έναν, ναι, ανάλογο, mm, μια ανάλογη οδύσσια με τον Άρη, θα σου πω ότι ό,τι ισχύει για εμάς, ισχύει και για αυτούς όταν έρθουν, λε, και μάλιστα σε πολύ πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό δείχνει βέβαια και τα οικονομικά του Άρη, ότι αν δεν περάσει στους ομίλους, θα έχει και οικονομικά προβλήματα. Με τα τηλεοπτικά δεν τα μου λέει οποία, κάτι αυτό τα τηλεοπτικά, όχι, τα οποία θα είναι τα μισά από ό,τι ήταν πέρσι. Θα πάει, θα βρει άλλο συμβόλαιο, αν πάει έτσι δουλειά. Δεν ξέρω. Εάν δεν βρει συμβόλαιο καλό, την έκατσε τη βάρκα στην Αγρογιαγιά. Γιατί έκανε πολύ μεγάλα νούμερα πέρυσι με την ΕΡΤ. Ναι. Πιστεύω ένα συμβόλαιο σε ελεύθερο κανάλι ή, ναι, ή στην Νόβα. Πού να πάει στο Open. Στο Open δεν πρόκειται, ρε φίλε. Στο Open, άμα θα πάει κάποιο, ο ΠΑΟΚ θέλει. Και σε λέει για να μην ξεφτυλιστώ να μου δώσετε 4,5-5 εκατομμύρια λιγότερα από τον Παναθηναϊκό. Το για να μην ξεφτυλιστώ, ναι, επικοινωνιακά,
Και καλά θα κάνει για εγώ, μένα. Αν ήμουν Σαβίδης, εγώ αν ήμουν θα πάει στο Όπεν. Αν είναι να το δώσουν λιγότερα από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λογικό είναι, εγώ, ρε φίλε. Αν ήμουν Σαβίδης, θα έπαιρνα το καλύτερο διαφημιστικό team της Ελλάδος. Ποιοι είναι? Ποια είναι η γκόμενα η οποία πουλάει ή ο τύπος ο οποίος πουλάει τις καλύτερες διαφημίσεις? Ποιος έχει αυτό? Ο Χατζινάκος. Χατζινάκο, έλα εδώ. Θα πάρουμε Άρη και ΠΑΟΚ. Θα τα δείξουμε στο Όπεν και θέλω να βγάλουμε τα διπλάσια λεφτά από διαφημίσεις, σπόνσορες, χορηγούς κτλ. Πας εκεί στο Όπεν εσύ? Δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά, φίλε. Δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Δεν βγαίνουν. Θα μου βρεις στιγματικές εταιρείες, θα μου βρεις το ένα, θα μου βρεις. Δεν βγαίνουν. Όχι. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί δεν ξέρουμε τα λεφτά, γιατί δίνονται στις ομάδες και από κανάλια και τα λοιπά. Είναι άλλα συμφέροντα και όχι τα. Αλλιώς θα τα δίνει η Νόβα, ρε φίλε. Η Νόβα. Που είναι και συνδρομητική και, και θέλει να αυξήσει τις συνδρομές της. Άμα βγαίνουν αυτά τα λεφτά, θα τα έδιναν και οι συνδρομητικές. Θα τα έδινε η Νόβα ή ο ΤΕ. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, εγώ σε λέω. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Και η ΕΡΤ για άλλους λόγους τα έδινε αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων. Όχι επειδή έβγαινε. Αυτά είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Θάσος πώς πάει? Καλά πάει, Θάσος. Εντάξει. Πεσμένη είναι λίγο, Φέτος έπεσαν τα νούμερα γενικά. Γιατί? Γιατί, φίλε, και η Τουρκία η λίρα έπεσε πάρα πολύ. Σας και... κάνουν ζημιά οι Τούρκοι, σαν τους ξενοδόχους εκεί η Βόρεια Ελλάδα. Η Τουρκία γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο Θάσο ή οτιδήποτε, γενικά η κατάσταση είναι πεσμένη σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Στον τουρισμό. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με την Τουρκία. Οι δυτικές αγορές έχουν πέσει πάρα πολύ, οι Γερμανοί και τα λοιπά άφαντοι. Α, τώρα που η Χαλκιδική κάει και η τουριστική περίοδος της, να πούμε, δεν μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε εσείς? Ποιος θα πάει Χαλκιδική? Χαλκιδική με τους τυφώνες και τα αυτά. Τώρα έγινε ένα τέτοιο εκεί, τι κάει και η Χαλκιδική? Ξυλοδαρμίστα αυτά και τα λοιπά στα εσύ τι νομίζεις, δηλαδή, είναι. Ότι οι Χαλκιδικοί βγάζουν χρήμα επειδή πηγαίνουν Θεσσαλονικής? Όχι, απ' έξω από τους τουρίστες. 8 νοματέοι σε ένα διαμέρισμα, το μπάρμπεκιου έξω, κρέατα από το Γκρεοπόλι. Ναι. Λοιπόν, ή αυθημερών καναμπάνιου και πίσω, για, τι νομίζεις γιατί δηλαδή, Βαλκάνη, πάει το χρήμα στη γιατί οι Βαλκάνοι τι ξοδεύουν δηλαδή? Ο Ιουγκοσλάβος σε ξενοδοχεία, τίποτα άλλο. Μόνο. Ναι. Αλλά από τον Θεσσαλονικιό που γεμίζουν και κλείνουν οι δρόμοι, γύφτος. Δεν το ονομάνε τα ξενοδοχεία. Γύφτος ο Θεσσαλονικιός. Αυτό μπορεί, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Αυτό μπορεί, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ και να. Αλλά για μένα αυτά η μόδα που ήταν με τα εξοχικά, τουλάχιστον έμεινε τώρα να κάνουν ρεφενέ διακοπές, να πούμε ο κόσμος. Τότε που ήταν η μόδα που είχε ο κόσμος με το καλό Πασό και χτίζαν τα εξοχικά. Παράνομα τα μισά. Όσα είναι παράνομα. Ναι. Κλαίμε μετά, κάνουμε τα παράνομα, έρχεται μετά η Φαγάνε ή γίνεται μια φωτιά. Αμάν η περιουσία μου, ποια περιουσία σου, όταν την έκανες εδώ πέρα παράνομα, χωρίς πολεοδομική άδεια, η περιουσία σου. Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το μάτι. Το 80% παράνομο ήταν. Το 80%. Τι να σε πω, εγώ στεναχωριέμαι για τους παράνομους, για τους νόμους στεναχωριέμαι. Ναι. Για κανένα παράνομο δεν στεναχωριέμαι. Ναι. Γιατί όταν πας στη μέση του δάσους και χτίζεις με δική σου ευθύνη, μαγκιά, το κράτος. Ξέρεις ότι είσαι απροστάτευτος εκείνη την ώρα που θα γίνει το μπαμ. Έτσι. Ή παίρνεις τα μέτρα σου, αντιπυρικές ζώνες και ιστορίες. Ο ίδιος. Εγώ δεν πήγαινα να μείνω, φίλε, μέσα στο δάσος στη μέση του πουθενά. Ακόμα και να χτίσω τζάμπα. Ναι. Δεν πάω να μείνω εκεί πέρα. Προνοείς. Είναι η βλακεία. Η βλακεία του Έλληνα, σωστά. Λοιπόν, εντάξει. Τι λέει τα μηνύματα? Λοιπόν, σιγά την κούραση λέει εδώ ένα φίλο. Σκουπί λέει θα τραβάνε στο αεροπλάνο. Μισή ώρα πτήση είναι από το Όσλο. Του κάναμε όλου φλόρου. Φίλε, δύο πτήσει είναι. Και διανυκτέρευση εκεί. Είναι πιο πολύ, δεν είναι σωματική κούραση. Με μια προπόνηση είναι. Με μια προπόνηση είναι, μα είπε εδώ πέρα ο φίλο μα ο ρεπόρτερ. Με μια προπόνηση. Με μια προπόνηση είναι η ομάδα και η κούραση είναι πνευματική και όχι σωματική. Ο Καρυπίδη, το Κινέζο στο 3 νούμερο. Ο Άρη, τα λεφτά. Ντούπου ντούπου. Εντάξει ρε φίλε, αυτά μπορεί, τι να κάνουμε. Το Κινέζο εκεί. Δηλαδή την άλλη, παλιότερα που τα σκορπούσαν τα λεφτά, λέγαμε τα αυτά μπορεί, αυτά κάνει. Εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει νοικοκυροσύνη. Κλέβει, σου λέει αυτά μπορώ, παιδιά. Δεν κλέβει τον Άρη. Ο Ολυμπιακός δεν κλέβει τον Άρη. Το κλέβανε οι Αργιανοί. Αυτό τον βγάζω στο καπέλο. Και είναι και καλός παράγοντας. Αλλά ρε φίλε, τρεις μέρες ταξίδι, δεν α την πούμε τώρα. Δυόμιση μέρες ταξίδι. Δεν α του την πούμε δηλαδή. Δεν του τη λέω, ρε φίλε, γιατί αυτά είναι τα οικονομικά. Δεν του τη λέω. Τι του τη λέω. Α κάνει δυόμιση μέρες ταξίδι και α μου φέρει το Ματέο. Ας κρατήσει κάβα να μου φέρει το Ματέο. Α, έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάω αυτό. Τι άι, πάμε διάλειμμα και θα μπούμε γρήγορα σε γραμμές αφού πούμε ότι θα κάνουμε ερωτήσεις σε Αργιανούς και Παοξίδες. Σκόρ ιστορίες, φιλοσοφία παιχνιδιού. Νομίζω και ο κόσμος έχει πολλά να πει. Μπορούμε να πάμε και νωρίτερα σήμερα να σε γραμμές. Σήμερα σε νωρίτερα. Οκ. Okay. Διάλειμμα. Φίλε, εσύ που παίρνεις τηλέφωνο τη γραμματεία και τη λες ότι άμα δεν βάλουμε τραγούδι του ΠΑΟΚ θα πας άλλο ραδιόφωνο. Έχω να σου πω να πας στο διάλογο και 10 μέτρα παραπέρα. Που απειλείς το κοριτσάκι εκεί πέρα. Τι βρήκατε
Μαρθακή, να πούμε, την τηλεφωνήτρια. Έπρεπε να είμαι εγώ τηλεφωνήτρια. Με βάλω μια περούκα ξανθιά, να βάλω και κάνα φρύδι και να κάνω την τηλεφωνήτρια. Πουλάτε μαγιά. Είναι οπαδική εκπομπή του Πάγου, όπως πειράζει. Άμα θέλετε να σας βάλουν τραγούδι, πάτε στο Βραζιλιάνο, πάτε σε καμιά παοξίδικη εκπομπή και οι Αργιανοί στους Αργιανούς που κάνουν εκπομπή. Τι να το κάνω εδώ πέρα, τσίρκο να το κάνω. Άφηγε εδώ πέρα, ρε σακλαμάρα, μην την ξαναπάρεις τηλέφωνο γιατί θα βγω εγώ μετά στο τηλέφωνο. Μιλάς έτσι την κοπέλα, κοπρίτη. Λοιπόν, ανοίξαμε και γραμμές. Λοιπόν, οι γραμμές ανοίξαμε για τους φίλους του ΠΑΟΚ, τους φίλους του Άρη. Εμείς λέμε ότι έχουμε ποδοσφαιρικά, εγώ δηλαδή από χθες το λέω στον Κουλιανό, έχω ένσταση. Του λέω, το δέχτηκε ο Νίκος. Ή θα παίξω 4-3-1-2 με 3 χαφ. Γκουστάβο, τον Μαύρο, τον Ελκαντουρί. Τέταρτο τον Μπέλκα ή τον Πίσεσβαρ. Σέντερφορ τον Ακπομπ. Με τον. Πώς το λένε τον άλλο, με τον Ζάμπα. Που είναι πάρα πολύ γρήγορος και πάρα πολύ. Και το χτυπήσει σαν δεύτερος φορ δίθεν από τη μεριά του και του Ταλιαφίγκο που έχει προβλήματα στο μαρκάρισμα. Και θα βγάλει τέταρτο τον Καντουρί για να δούμε τι παιχταράς είναι στο μεγάλο το χώρο. Τέσσερις. Και ένα Μάτος πέντε και ας το Γιαννούλη πίσω. Ή ανάποδα. Όταν βγαίνει ένας θα μένει ο άλλος, ένα αλλάξει όπως το κάνει σωστά ο προπονητής του ΠΑΟΚ και αφήστε τα μπίσες βάρεξ αριστερά. Πέλκα σε νιαροδεκάρι, σεντερφόρ, έξω και ο Λιμιός, ο οποίος είναι ο μαρκαδόρος και πολύ καλός για αυτό το μάτς, ιδιαίτερος. Πολύ σωστά το είπε ο Χαντζινάκος να πούμε. Και να έχω εγώ χαφ. Αυτοί δεν βγαίνουν από τις γραμμές ρε, να σεντράρουνε. Ρε Βασίλη, στο Θεό που πιστεύεις. Αυτοί δεν βγαίνουν στις γραμμές για να σεντράρουν. Έτσι. Και να βγουν στις γραμμές θα κλείσει μέσα. Ας τους να σεντράρουν μέχρι το πρωί. Ναι. Αυτό είναι το σχήμα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Βγαίνετε και μιλάτε για μπάλα, τι γουστάρετε. 90-90-90 από τώρα. Οι παοκτσίδες οι οποίοι ήδη στις ταβέρνες αρχίζουν να πούμε η ρετσίνα και τρέχει από τώρα. Αρχίζει και ρέει. Αρχίζει, ναι, όλο η διαδικασία, η μυσταγωγία να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Άστο τώρα το έργο. Λοιπόν, έχουμε και τους κάντε 200 έντρες. Είτε παίξει ο Ντόλμπεκ, είτε παίξει ο. Αν παίξει και ο άλλος, πώς το λένε, ο παιχταράς, το 9-10ο. Ο Σέρβος. Ο Τριαντάρης που έχουν μπροστά. Ντάντιτς. Ο Ντάντιτς είναι πυρκεμανία από τον άξονα. Πρέπει να φορτώσει τον άξονα. Λοιπόν. Αν ο Τάντης παίξει μεγάλο χώρο, οι δυο εξτρέμ που είναι καλοί, ο ένας ο Χαφ που είναι καλός, από πίσω να σε οργανώνουν, να σε χτυπάνε, αν μου βγεις και να μου το πήξεις και λίγο Λολομπριτζίτα, παίζω στην Τούμπα και θα παίξω ανοιχτά και Α και Ο και Ι, δεν έχει τέτοια. Και το 55% που ψηφίσατε επιθετικά να πάει με τον Άγιαξ, νομίζω ποδοσφαιρικά είστε αφελείς. Όλες οι μεγάλες προκρίσεις, όλα τα μεγάλα μάτς τα οποία ο αδύνατος κέρδισε, τα φυλάχτηκε. Είτε παίζει μπόξ, είτε παίξει μπάσκετ, κάνεις το μπάσκετ δεν μπορεί να το κάνεις. Είτε παίξει μπάλα, είτε παίξει ένα άθλημα το οποίο μπορείς να παίξεις το δεύτερο ρόλο, έτσι θα πας. Θα σεβαστείς τον αντίπαλο. Εδώ πάω κατεβαίνει σαν εντεκάδα χωρίς να σέβεται τον αντίπαλο. Όχι να φοβάται. Και Μπίσεσβαρ και Πέλκας, Γιαννούλης αριστερά, με τους τρεις χαφ και τέταρτος θα βγαίνει ο Ντάντιτς, θα σας πάρουν το κέντρο. Θα σας πάρουν το κέντρο. Εκ των πραγμάτων θα σας πάρουν το κέντρο. Είμαι αντίθετος, το λέω από πριν. Τώρα εσύ μπορεί να κερδίσεις 4-0 και να μου πεις τι έλεγες χθες. Εγώ το λέω τώρα όμως. Έχω τα γκάστρα, πούμε, και εγώ. Και επίσης για μένα είναι ένα σχήμα που σου λέει ο Φερέιρα, αυτή η ομάδα παρέλαβα. Αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα ουσιαστικά με τέτοιο σχηματισμό. Ναι. Φυλάω τον πισινό μου. Τι διαφορετικό έχει αυτή τη στιγμή. Δεν μου δείχνει κάποια καινοτομία ο Φερέιρα αυτή τη στιγμή με την 11 που κατεβάζει. Η μόνη καινοτομία είναι η αλλαγή στα χαφ. Ότι αυτά αναγκαστικά αφού αυτά του φέρανε. Έβαλε τον Εγκαντούρι, τον κάνανε τώρα και τα λοιπά. Καμιά καινοτομία. Λοιπόν, γέμισαν οι γραμμές. Ωραία. Πάμε στους κυρίους, στους φίλους. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε να και μια. Τη γνώμη σας. Πού γεμίζουν, τι μαγαζιά γεμίζουν, η εικόνα της πόλης πώς είναι. Είναι ωραίο 6 Αυγούστου να είναι γεμάτη η πόλη ζωντανή και όχι πεθαμένη. Καλημέρα, μάλλον καλησπέρα στον πρώτο φίλο, ναι. Τι μας νοιάζουν τα μαγαζιά. Πώς? Τα μαγαζιά τι μας νοιάζουν, μάτρε Κώστα. Εντάξει, να τι. Το μυαλό μας είναι στην Νορβηγία, μάτρε. Εκεί είναι το μυαλό μας. Ναι. Η ομάδα είναι ήδη εκεί πέρα, έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο και θα πάει τώρα το βράδυ, θα είναι εκεί πέρα, θα κάνει και, και μια μικρή προπονησούλα και αύριο ένα ωραίο χαλάρωμα και όλα μια χαρά. Ναι. Σιγά. Θα με πνίξεις κιόλα. Ναι. Λοιπόν, πολλοί κόσμο στο κέντρο Παντελίδη. Ό,τι έκανε στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Που τους τραγκάλισες. Ναι. Αυτό θα κάνει. Και το Σάσα μέσα, εκτός από τον Μπάσα. Σάσα να πουλάρει το κέντρο. Ναι. 5 άτομα στο κέντρο. 5. Όχι 3. 5. Χαλάς το παιχνίδι, σε αυτό το στιγμή. Ναι, χαλάς το παιχνίδι. Ό,τι έκανε το Λουτσέσκο που τον πήρε το κεφάλι μέσα στην Τούμπα, που δεν πέρασαν το κέντρο. Πέρασαν το κέντρο στο 25ο λεπτό. Και μιλάνε και από πάνω.
Και αν δεν βρισκόταν ο Βιερίνια να πούμε δεν πρόκειται να ούτε εκεί θα φέρνανε. Τότε είχα όμως και σιώπη, φίλε μου. Είχα το και ξέρω. Σιώπη όμως τότε. Ναι, θα την άκω, έχει δίκιο. Λείπει. Λείπει. Λείπει ο σιώπης. Και εύχομαι ο Σάσα να τον αντικαταστήσει επάξια. Είναι άλλο στήλο Σάσα. Θα είναι ένα πολύ καλό οκτάρι, ποιοτικό. Ναι. Ο Σάσα πατάει είναι. Και περιοχή, αλλά είναι οκτάρι. Θέλουμε οκτάρι, και ένα εξάρι. Εξάρι και το Ματέο πίσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και είσαι μετά υπερπλήρης. Μαζί με και με το αριστερή. Άντε, για καλή επιτυχία να έχουμε. Μακάρι. Για να δούμε τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Για να δω στα δύσκολα τι θα κάνετε οι ομάδες σας να πούμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλώς τον. Κωστή μου, είχα πάρει και την Παρασκευή τηλέφωνο. Είμαι πάντα υπόνοιμα θα μιλάω. Είμαι ο Κρεμίδας ο Κώστας από την Αλεξάνδρεια. Κρεμίδας, τον Κρεμίδα που έπαιζε μπάλα, τον είχες τίποτα? Όχι, όχι, αυτός ήταν από την Καρδίτσα που έπαιζε στο Εθνικό. Το θυμάμαι, Κωστή μου. Όχι, συνωνυμία, τίποτα. Από πού είσαι, από εδώ. Ο πατέρας μου ο συγχωρημένος είναι από τη Νέα Ιωνία του Βόλου. Νίκη Βόλου Κόκαλο. Εσύ από την Αλεξάνδρεια, από το κοντά. Την Αλεξάνδρεια, ναι, ναι. Η μάνα μου γεννήθηκε στο Κιλκίς, Κιλκισιακός, λοιπόν. Και εγώ εδώ, Αλεξανδρινός, εδώ γεννήθηκα. Και από τον Τσάρτα, από τον Τσάρτα, συμπολίτης του Τσάρτα. Μπράβο, τον Βασίλη, ναι, ξέρω, ο Βασίλης, μικρό παιδί, Κωστήμου, Ολυμπιακός Κόκαλο, έτσι να λέει με τα πράγματα πως είναι. Τι θα ήταν? Ναι, και αργότερα όταν έπαιξε στην Αλεξάνδρεια Γάμα Εθνική, μετά πήγε Νάουσα και από εκεί το παλικάρι πήγε στην Άκη το κούκο του καθιστή. Ο μπαμπάς του ζει. Όχι, όχι, ο Τάσος Κωστή μου έχει πεθάνει εδώ και μία τετραετία τώρα. Πέθανε ο Τάσος. Πέθανε ο Τάσος, ναι, πέθανε. Αυτό τον είχε και μίσω, τώρα τη μανούλα του Βασίλης, αν μας ακούει καλά να είναι το παλικάρι, πήρε και τη μανούλα του και την πήγε την έχει πάνω στην Ερυθρέα, στην Αδιάκομη. Εντάξει. Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω κάτι να πω για τον Βασίλη, να τον διορθώσω σε κάτι. Ναι. Βασίλη μου, μπορώ να σε διορθώσω σε κάτι? Φυσικά, εννοείται, εδώ είμαστε. Ναι. Καταρχήν, είχα πει και τον Κωστή εγώ την Παρασκευή που τον πήρα τηλέφωνο μαζί με τον Νίκο που ήταν από τα Γιάννητσα. Εγώ στην Νορβηγία πήγα 17 φορές. Καταρχήν, ο Άρης που έκανε τις 2,5 μέρες Οδύσσια που λέμε, καταρχήν έγινε Ελλάδος που κατέβηκε το αεροπλάνο στο Όσλο. Από το Όσλο το Μόλτε, επειδή εγώ πήγα οδικός όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Μόλτε που είχαμε χάσει 2-1, ναι. 2 ημίχρονα στο τελικό. Λοιπόν, εγώ μέχρι από το Όσλο μέχρι το Μόλτε είναι 1420 χιλιόμετρα. Ναι, Κωστή μου. Εγώ όταν πήγα με το αυτοκίνητό μου τότε στο Τρόνχαϊμ για να δω και τον Ολυμπιακό με τη Ρόζενμπροκ αλλά και με τη Μόλτε Τρόνχαϊμ είναι ακριβώς γύρω στα 75 χιλιόμετρα. Αλλά τι γίνεται όμως, όταν το αυτοκίνητο φτάνει στο Τρόνχαϊμ για να πάει στο Μόλτε, είναι το Φιόρ Κάστερ Σούντ εκεί πέρα, είναι παραδείγματος χάρη Κωστή μου, έρχεσαι τώρα από την Κατερίνη για να πας στη Θεσσαλονίκη, για να πας Μάργαρα, Κίμηνα και ούτω καθεξής. Χαλάστρα και ξέρω εγώ. Τι γίνεται όμως, όταν είσαι στην Κατερίνη και φτάνεις κάπου στο Αιγίνιο, για να πας στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πας ευθεία Αλεξάνδρεια, να βγεις Γιαννιτσά, Γουμένισσα, να βγεις πίσω στο Κιλκίς, να βγεις πίσω στο Δρυμό, Λαγκαδά, Ζερβαίνη, Τιτάν και από εκεί να πεις Θεσσαλονίκη. Κουράστηκα να οδηγάω μόνο που τα ακούω. Ναι, Κωστή μου, είναι έτσι, είναι τα φιόρδη εκεί πέρα στην Νορβηγία. Ναι, η διόρθωσή σου τι έχει να κάνει. Έχουν οι γέφυρες για να μην χαλάσουν την ομορφιά τους. Η διόρθωση που θες να κάνεις ποια είναι? Τι είπες, Κωστή μου? Η διόρθωση που θες να κάνεις στο Βασίλη ποια είναι, δεν κατάλαβε. Η διόρθωση. Α, η διόρθωση είναι ότι το αεροπλάνο από το Όσλο μέχρι το Τρόνχαϊμ κάνει ακριβώς 2 ώρες όσο κάνει και το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη-Μόναχο. Είναι 1420 χιλιόμετρα, είναι στο 56ο παράλληλο στο Βόρειο Πόλο το Μόλτε. Και να ξέρεις ένα πράγμα, Κωστή μου, το γήπεδο της Μόλτε είναι χτισμένο 80 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Ναι, η ένσταση ποια είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Η ένσταση, το διόρθωμα στο Βασίλη, τι είπε ο Βασίλης λάθος, ότι... Ότι κάνει μισή ώρα το αεροπλάνο από το Όσλο μέχρι το Φέιν. Δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Φύγε. Φύγε, Βασίλη μου. Ακριβώς κάνει 2 ώρες και ένα τέταρτο. Φύγε, έγινε. Η θάλασσα είναι το κήπεδο. Το είδα εγώ ζωγραφισμένο. Είναι ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Ρομαντικό, ναι. Εγώ δεν είπα πόση ώρα ήταν αυτό. Εντάξει τώρα, θα το διορθώσει. Έλα, φίλε, ναι. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Αυτό που είπε, θα κάνει το Λάριο Σαββίδη στο Νάρι να πάρει τον Άρη. Όχι, ρε φίλε, το Open λέω να πάρει και τον Πάο και τον Άρη. Να βγάλει τα λεφτά από εκεί. Ναι. Δεν πρέπει πρώτα να πληρώσει τους εργαζόμενους του Open. Να πληρώσει τους εργαζόμενους και τι, απλήρωτοι είναι. Κάτι αγωγές Γαζόπουλου, όλοι αυτοί, τι γίνεται, ξέρω εγώ. Σε ποιον, στο Σαββίδι, τις έκανε τις αγωγές ο Γαζόπουλος, δεν νομίζω. Στο Open, πού ήταν ο Σαββίδι. Σε ποιο Open από τα δύο. Για πες μου εσύ που ξέρεις. Σε ποιο Open. Χρωστάει δηλαδή, λες,
Χρωστάει λες ο Σαββίδης τον Λαζόπουλο λεφτά. Μήπως η ρευστότητα του Σαββίδη λιγάκι χάλασε που δεν πήρε. Ρεαστά μήπως, άλλο σε ρωτάω. Λέω εγώ τον. Εσύ τα λες. Τα λεφτά που του έπαιξε ο Τσίπρας Παρασκευή τις εκλογές και δεν τα πήρε. Μήπως του χάλασε τη ρευστότητα. Εσύ λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει ο Σαββίδης πρόβλημα ρευστότητας και δεν πληρώνει το όμπερ. Για να κοστάει και σε έπιπλα 2.000 ευρώ. Στο. Σε έπιπλα. Ψάχνω λιγάκι. Ποιο είναι το έπιπλα. Σε εταιρεία επίπλων. Δεν το ξέρω φίλε, εγώ ξέρω ότι ο Λαζόπουλος δεν έχει να πει. Εγώ ξέρω, γι' αυτό το λέω. Όλα τα κανάλια ρε φίλε χρωστάνε παντού, όλα τα κανάλια. Δεν μου λες, ο Αεξής και ο Γάβρος, ο Βρύσος Ζαγοράκης, πόσο λεφτά θα κάνουν τον ΠΑΟΚ, ρε. Δεν ξέρω ρε φίλε πώς πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο. Ο Αεξής, ο Βρύζας και ο Ζαγοράκης. Ναι, τι δεν ξέρω. Ναι, γιατί ξαφνικά το βλέπετε όλοι που όταν δεν ο Άρης και το πειράξει δηλαδή. Στα σκαλά εκεί στον Μετρόπολη. Με πείραξε εμένα ο Άρης κάτι. Στα σκαλά εκεί μέσα στα σκαλά. Ελά, σε εμένα, χέσε τους άλλους, εμένα μιλά. Εμένα. Με χαλάει ο Άρης. Σε ποιο πράγμα με χάλασε, σε ποιο πράγμα, ό,τι τι. Τώρα εσένα πού σε χάλασε που πήγε ο Άρης έτσι. Ο Άρης ο φτωχός συνέχεια. Πού σε χάλασε εσένα. Τρεις μέρες ταξίδι ευρωπαϊκό με χάλασε, ναι. Ναι, σε χάλασε, ε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έτσι είναι, η πίκα έτσι μεγάλη είναι. Έρχεται. Περιμένετε. Mm. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Εντάξει, έγινε. Στον ΠΑΟΚ τον έχουμε στα όπα όπως αυτή την εκπομπή και πειράξαμε τον Άρη. Αφήγε παιδό ρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Χρωστάει ο Σαββίδης το Λαζόπουλο, σαν χλαμάρα. Έλα φίλε, ναι. Έλα καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι φίλε, εσύ μιλάς. Κώστα, είμαι πρώην τακτικός ακροατής σου. Πρώην τακτικός. Πρώην τακτικός ακροατής σου, σ' ακούω 6-7 χρόνια, τώρα τον τελευταίο χρόνο δεν σε πολύ ακούω. Ναι. Γιατί ενώ προσπαθούσες να αποβλαχοποιήσεις τον ΠΑΟΚ, τελικά μάλλον ψιλοβλαχοποιήθηκες εσύ θα έλεγα. Για πες μου το λόγο. Καταρχήν να πω καλησπέρα και στον, καλησπέρα, στον καλησπέρα. Δίπλα που είναι, γιατί πραγματικά όταν ας πούμε κάνεις εκπομπή μαζί με τον Χατζινάκο, τον συγκεκριμένο, τον Στέφανο, τον γιατρό που θυμάμαι εγώ, είναι σαν να βγάζεις εκπομπή από πολυκατάστημα. Όταν και πάντα μιλάω αθλητικά έτσι να μην παρεξηγηθώ με προσωπικότητες. Κάνε κριτική, ανθρώπους. Απλά να είσαι πάρα πολύ έτσι αυστηρός, αλλά και συγκεκριμένος. Όχι αυστηρός, ναι. Δεν θέλω να προσβάλλω. Μια ζωή έπαιρνα, έλεγα τη γνώμη μου, είχα επιχειρήματα και πάντα προσπαθούσα να φιλτράρω αυτά τα πράγματα. Α, μπράβο. Εγώ θέλω να είσαι επικριτικός, σκληρός με επιχειρήματα. Σ' ακούω λοιπόν. Ναι. Σου λέω το ενδεικτικά για ποιο λόγο τελευταία, παρότι σαν εκπομπή να σε ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητάω έτσι. Σε όσοι διαφωνώ και σε όσα συμφωνώ ναι, μαζί. Είπες, πήγα να αποβλακοποιήσω τον ΠΑΟΚ και τελικά με έκανε βλάκα ο ΠΑΟΚ. Τον τελευταίο χρόνο, ναι. Και γι' αυτό δεν σε ακούω, γιατί ναι. Είναι σαν να κάνεις εκπομπή από μίνι μάρκετ ασπρόμαυρο. Ενώ όταν μιλάς, παραδείγματος χάρη, κάνεις εκπομπή με τον συμπαρουσιαστή σου τώρα, τον Χατζινάκο, τον Στέφανο, παράδειγμα, ναι. Τον γιατρό, είναι σαν να μιλάς από πολυκατάστημα. Ωραία, δηλαδή, απαντάω. Εσύ τι περιμένεις να κάνω, να πάρει ο ΠΑΟΚ ντάμπλα ήττητος και να πω ότι να είναι πληρωμένοι παίκτες, με διαιτησίες καλές, με πληρωμένα τα πάντα, με φίλους, με ιστορίες, με μαγιά κάτω στην Αθήνα. Ναι, να τον κάνω δηλαδή. Συγγνώμη. Να τον κάνω, τι να τον κάνω τον ΠΑΟΚ, να τον πω τι. Δεν τα έκανε καλά. Ό,τι δεν γίνεται καλό, λέγεται σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω. Δεν έχουμε διαφορετική γνώμη. Ένα άλλο που θέλω να πω πάλι, γιατί είμαι Ολυμπιακή, αγαπάμε Άρη. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε παράρτημα και τέτοιο. Ο Άρης γενικά μπορεί να αποδέχεται εύκολα τον Ολυμπιακό, ας πούμε το μέγεθος του Ολυμπιακού. Ενώ ο ΠΑΟΚτζής πάντα έχει σύμπλεγμα καπιτερότητος στον Ολυμπιακό, έτσι δεν νομίζω να αποδέχεται. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό τον έχει κοντράρει σαν μέγεθος πολύ περισσότερο ναι. Από ότι ο Άρης. Έτερον εκάτερον. Ναι. Εσύ έχεις πει ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, αυτά τα έχεις πει εσύ που είσαι πιο βαθιά χωμένος. Και ασχολείσαι περισσότερο με αυτά ή κάνω ναι, λάθος. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει σελίδα όσον αφορά τη δυναμική του. Και εγώ το αποδέ... Και δεν... Εγώ παιδάκι μου, εσύ με λες τώρα... Άκουσα λίγο. Εσύ λες τώρα να κάνω κριτική στον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ να κάνω κριτική. Γενικά, που έχει κάνει ένα λεπτό. Ναι, κάνω. Να κάνει δηλαδή τι. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ παράρτημα τον Παναθηναϊκό. Να πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα θα σου φέρω μόνο. Ο ΠΑΟΚ, σαν μέγεθος, έχει κάνει παράρτημα τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πάντα υπήρχαν φιλικές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά τι φιλικές σχέσεις. Απλώς τα πορτοφόλια τους αλλάξαν τώρα τελευταία. Αλλάξαν τα πορτοφόλια. Αυτό είναι για το πορτοφόλι, ναι, βέβαια. Άλλο θέλω να σου πω. Έρχονται, ας πούμε, οι φίλοι σου οι ΠΑΟΚτζίδες. Ναι. Έτσι, μιλάω αθλητικά, έτσι να μην παρεξηγηθώ τα παιδιά που να είναι προσωπικότητες. Και τι κάνουν. Έτσι, να μην παρεξηγούμε. Και αρχίζουν την κασέτα για αποδόμηση του Ολυμπιακού με αμπάρκιολη και τέτοια. Τον Γκίζα δεν το θυμούνται όμως καμιά φορά. Τον ξεχνά τον Γκίζα. Εύκολο είναι να αποδομήσει. Ξεχνά, ας πούμε, όταν ο Καστίγιο Ριβάλτο
και οι Τζιοβάνι κάναν, ας πούμε, 5 λεπτά μέσα στην περιοχή, παίζανε 1-2 και μπαίναμε την μπάλα στα πόδια. Δεν ξεχνάω τίποτα. Μπορεί να ξεχάσω που πάλκανε τα μάξιμο εχθές. Αυτά δεν τα ξεχνάω. Φύγε, επόμενη γραμμή. Δεν ξεχνάω. Να κάνετε κριτική, παιδιά, να κάνετε. Να είστε επικριτικοί και σκληροί με επιχειρήματα. Ιδεάλως θα σας κόβω σαν τον κόκκινο. Κόμφθον. Παιδιά, πάντως και η περσινή πορεία του ΠΑΟΚ δεν βοήθησε λίγο το Ραπτόπουλο να κάνει και αυτό που θέλει να κάνει. Κάτσε, ρε. Αίτητος. Λοιπόν, καλή ομάδα, ντάμπλ, πρόεδρο κτλ. Καλύτερη άμυνα. Δεν το βοήθησε και αυτός ο ΠΑΟΚ. Καλύτερη άμυνα. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Φιλικά σωματεία, καλές διαιτησίες. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Κάνει ομάδα, σε παίξω καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Τι να σε κάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα είναι απόδειξη στη Ραπτόπουλη ότι το ραδιόφωνο δεν τα ακούνε μόνο παοξίδες όμως. Όχι. Βλέπεις, το και δεν πρέπει να το ακούνε. Οι γραμμές μονίμως κόκκινες είναι. Ο πρώτος που διαφώνησε, και ειδικά όταν έκλεισε η Ερασπορ, αποπαοκοποιήστε το Μετρόπολης, ήμουνα εγώ. Φτάνει αυτό το γλύψιμο, φτάνει αυτό το παοξιδιλίκι, φτάνει. Υπάρχουν και άλλοι, φυσικά. Καλά το λες για το ΠΑΟΚ, να πεις όμως ότι ποτέ καμία ομάδα δεν είχε τόσο φιλικά σωματεία προσκύμενα όσο είχε ο ΠΑΟΚ φέτος. Αυτό να το λέμε όμως, έτσι. Κοίταξε, ακόμα και... Πολλές βόλτες έκανε στην επαρχία ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, και τα πόδια. Κοίταξε να δεις, ο Σαββίδης... Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη διαιτησία μαζί του. Ναι. Τον αντίπαλο τον είχε αυτό κόντρα. Αυτό το επισημάναμε, φίλο, ότι τα κόζια αλλάξανε. Παλιά έμπαινε ένα κοράκι μέσα. Το καθάριζε την ιστορία. Τώρα αλλάξαν τα κόσμια. Πήγε πιο ακριβώς. Εκπολιτίστηκε η δουλειά θέλουμε, τώρα. Θέλουμε, για να μην έχει γκρίνιες, να μην έχει καθηγητές διαιτησίες εκεί να κάνουν. Έτσι. Χατζινάκο, φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παρακάτω, η ομάδα μας. Αυτό να το πει ένας άσχετος. Τρεις μέρες ταξίδι, ρε φίλε. Ότι ο Λούκας είναι οχτάρι, θα το καταλάβω. Εξάρι είναι ο Λούκας, αγόρι μου. Εγώ τα χαρακτηριστικά του, εγώ τα είδα για οχτάρι. Ποιο Λούκα λέει. Εξάρι και είναι. Ναι, αλλά έχει ο Χατζινάκος βλέπει μπάλα. Θα σου πω και το άλλο. Εννοείται ότι είναι από τα εξάρια. Είναι από τα εξάρια που μπορεί να σου πατήσει περιοχή. Ξέρεις ποιο παίχτη γούσταρα πολύ πιτσιρικάς εγώ, τέτοιο στα χαφ. Το Βαγγέλη τον Κουσουλάκη, φίλε. Ήταν ένα εξάρι στο 1,75. Ήταν ένας, να πούμε, τρεχαλατζής και τα λοιπά, ο οποίος θα σου βγαίνει πλάγια, θα σου κάνει πάσα, θα κάνει έντραχε σου από μέση απόσταση. Κατάλαβε. Το θέμα είναι ο Σάσα μπορεί να έχει αυτά τα τρεξίματα για να πατήσει και την περιοχή, να γυρίσει πίσω, να κλείψει και τις τρύπες. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό σου εξηγώ, Βασιλή. Είναι ανώτερος, αγόρι μου. Αν φορμάρει θα τον δεις τον Λούκα. Μακάρι. Ο Σιώπης ήταν ένα μηχανάκι πολύ καλό. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούσε να αλλάξει, να κάνει μια μεταβίβαση. Ο Άρης ανεβαίνει επίπεδο. Θέλουμε και το εξάρι μας να είναι τεχνίτης. Ξέρει μπάλα 100 κιλά, αυτό το είπαμε, φαίνεται. Και πατάει τεχνίτη, περιοχή και σέντρα και πάσα, φαίνεται τα στοιχεία. Τον παρακολούθησα τον παιχτή, έχει και τρεξίματα, Βασίλη. Και καλό σωματότυπο, τον είδα από κοντά. Μακάρι να τα δούμε, μακάρι να τα δούμε στο χορτάρι. Τον είδα, αν και μπήκε και έπαιξε 20 λεπτά. Όχι, τον είδα και από κοντά, σαν σωματότυπο. Είναι ο ορισμός του εξαριού. Το σωματότυπο. Και ένα τρίτο Ραπτόπουλο και κλείνουμε από μένα. Ξέρετε πόσο βγήκε η μισθοδοσία της ΠΑΕ Άρης για τον Ιούνιο. Τα ξόφλησε, ρε φίλε, τα είπαμε. Ναι, το νούμερο το γνωρίζετε. Ξέρεις, κάντε ένα ρεπορτάζ, να δεις πώς είναι η μισθοδοσία. Κοίτα, αυτά είναι θετικά πρωτόγνωρο για τον Άρη τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα όταν έχει πληρωμένο τον Ιούνιο όλο το προσωπικό, να λέμε τώρα γιατί έκανε έτσι, γιατί έκανε αλλιώς. Θα κοιτάξει το συμφέρον της ομάδας. Μια χαρά την πάει την ομάδα. Παιδιά, πολλά τα λεφτά για το τσάρτερ, εντάξει, να λέμε και την αλήθεια. Δεν κάνουμε κριτική για να κάνουμε. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά, Βασίλη. 120 χιλιάρικα σοβαρά, μιλάς, ένας παίχτης είναι. Εννοείται. Πολύ καλά κάνει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Προχώρα θα πω εγώ, Θόδωρε. Προχώρα. Ο καλύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από τον Άρη. Να. Προχώρα. Μάλιστα. Ωραία. Φύγαμε. Καλό είναι. Στη σύγχρονη ιστορία τι να πούμε. Δηλαδή ισχύει αυτό εδώ. Κοίταξε αυτό. Στη σύγχρονη ιστορία του Άρη. Δηλαδή με τα καμπάνια εποχή ποιο έχει να δείξει καλύτερο έργο. Πρόσεξε λίγο. Παλιά οι σουπεράδες που τα είχαν καλά με το σκόρδα και ανεβάζαν και κατεβάζαν διοικήσεις είχαν μια τρόικα που κάνανε αβάντα στους προέδρους, ενώ ο απλός λαός που μπορούσε να έχει ενστάσεις δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί τον ορμούσανε. Υπήρξαν τώρα... και οι εκπομπές τότε Ραπτόπουλα, άντε βγες να πεις την άποψή σου τότε. Ναι. Υπήρχαν και οι οπαδικές εκπομπές, δεν μπορούσε να πεις και πολλά πράγματα αντίθετα. Όχι, άλλο λέω. Τώρα η πλατιά μας δεν το αφήνω το Άρη, όχι μόνο το οργανωμένο κίνημα συμπαθεί τον Καρυπίδη, το βλέπει σαν θετικό το έργο του. Αν κάνουμε ένα γκάλωπ, είστε ευχαριστημένοι από τον Καρυπίδη, ναι ή όχι, θα πάρει πάνω από 80%.
Λογικό. Καλά τώρα μπροστά από 4 χρόνια παίζαμε το κοκκινόχωμα και τώρα μας απασχολεί το πώς θα στείλει την ομάδα. Ναι, ναι. Ανέβηκε και άρεσε επίπεδο. Φυσικά, σωστό, σωστό. Πλαγάρουμε τώρα. Αν τα σοβαρευτούμε λίγο να σου πω και κάτι άλλο. Έχουμε πολύ κόσμο. Πόσα είναι τα διαρκεία μας, Βασίλη? Πόσα πήγα, καμιά 7.000. Τρίχες. 7.500 το πολύ. Δικαιολογείται. Ο άνθρωπος επενδύει. Ορίστε, και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μαζί. Δεν πήρα διαρκεία. Στο γήπεδο πηγαίνω και δεν παίρνουμε διαρκεία. Έχει βάλει ακριβά διαρκεία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή τα διαρκεία του Άρη σε πραγματική τιμή είναι αναλογικά ακριβότερα από του ΠΑΟΚ. Έτσι. Εντάξει. Ναι, του ΠΑΟΚ είναι και το Champions League μέσα. Μπράβο. Άμπερας. Και η Ευρώπη, μπάση περιπτώσει. Ναι, η Ευρώπη άμπερας. Είναι αναλογικά τα διαρκεία μας πιο ακριβά από του ΠΑΟΚ. Να ξέρουμε λίγο και τι λέμε. Τι αναλογικά είστε, δηλαδή. Δηλαδή ίδιες τιμές είναι σχεδόν με του ΠΑΟΚ, του Άρη, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μέσα και την Ευρώπη. Αυτό σου λέμε. Ναι, για αυτά τα πράγματα που μας παρουσιάζει ο πρόεδρος της ομάδος, το νοικοκυριό, τις εγκαταστάσεις, όλα που φτιάχνει είναι λίγα τα διαρκείας μας. Εγώ ναι, έτσι πιστεύω. Σωστό, σωστό. Και για το μέγεθος του Άρη. Εσύ έκανες sold out τώρα εδώ μες στο κατακαλό καιρό, ρε. Πάμε καλά, ρε. Sold out έκανες, ρε. Πού είναι αυτή στα διαρκείας? Πού είμαστε, μάλλον, να βάλουν πληθυντικό? Θέλει μια δεκάρα να φτάσει οπωσδήποτε. Α, μπράβο. Μια δεκάρα. Φτάνουμε τα 10, το μπορεί να τα πιάσει τα 10. Νομίζω θα τα πιάσει τα 10.000 διαρκεία. Ιδίως στον αγώνα Ρεβάς με τη Μόλτε, αν πάρουμε ένα αποτέλεσμα εκεί πέρα, δεν πάθουμε κανένα πατατράκ. Τίποτα, νομίζω ότι θα τα πιάσουμε. Έχουμε τα διαρκεία. Εντάξει, μπάλα είναι, ρε φίλε, όμως μπάλα είναι. Εντάξει, το ξέρει ο Κώστας αυτό. Έχουμε προπονητή που το βλέπετε, δεν θα ανοιχτεί ο Παντελίδης εκεί μέσα. Άκου τι σε λέω. Σφιχτά θα το πάει. Και εδώ μέσα ξέρεις το γήπεδο γέρνει. Με sold out βάλει το γήπεδο γέρνει μες στο Βικελίδη. Εδώ φίλε να παρακαλάμε να βαράσει ένα 40 εκεί το 15 Αύγουστο. Να έρθουν οι άλλοι να πάθουν πολιτισμικό σοκ. Να μην βαρέσει, να τους πατήσουμε εδώ. Άγιαξ προπόνηση στο Δασιγένιο μετά τον ΠΑΟΚ. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρήσιο θα χρησιμοποιήσω. Να μην πατήσει την ίντριγκα εσύ τώρα. Ναι. Να μην την πατήσει τώρα εσύ. Εσύ την ίντριγκα τώρα δεν θα την πατήσει. Πού θα έκανε προπόνηση? Αν κάνει το λάθος ο ΠΑΟΚ σήμερα και ανεβάσει ψηλά την τετράδα Κώστα. Θα φύγει αδιάβαστος. Εγώ... Ας τους να κάνουν παιχνίδι άμα θες να έχεις ελπίδες. Παιχνίδι ας να κάνει τον Άγιαξ. Λάθος. Λάθος είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει παιχνίδι, να ανέβει ψηλά. Τους... Οι άλλοι να κάνουν παιχνίδι. Και με γυμνούς στα χαφ. Μην την πατήσουμε, την πατήσουμε όπως την πατήσαμε με τον Ολυμπιακό τελικό. Χαφ. Είμαστε Χατζινάκο. Βέβαια. Πήγαμε να κάνουμε παιχνίδι μέσα στο Καφταζόλου και την πατήσαμε με τον Ολυμπιακό. Αντί να βγούμε στην κόντρα. Λέει. Το θυμάσαι πόσο μας πόνισε. Βέβαια. Λοιπόν. Αφού φταίνε και οι δημοσιογράφοι στην πόλη, εμείς δώσανε φαβορί τον Άρη. Του δώσανε να πούμε το βάρος, το σακίδιο στην πλάτη και κόλωσε ο Άρης. Πάντα το φαβορί, άστο να κάνει παιχνίδι και εσύ βγες στην κόντρα. Φαβορί είναι ο άλλος, έχει δύναμη. Πάμε στον τελευταίο για το ημίωρο. Μάλιστα. Έλα, Βίλε. Ελά. Ελά, Αθήνα μου μυρίζει αυτός. Πειραιά, Ολυμπιακός. Βέβαια, ελά. Το ΛΑΜ δεν ήταν χαρακτηριστικό τότε. Τα 2% λιπαρά δεν είχε. Τι λέει η ομάδα φέτος? Ποιος? Ολυμπιακός ποιος? Ολυμπιακός. Τι δεν το Ζόρικα σε βλέπω. Δεν σε βλέπω καλά. Να υπενθυμίσω χθες η γενέθλια ο μεγάλος Τζόρτζεβιτς, 47 χρονών. Μεγάλος Τζόρτζεβιτς σαν παιχταράς. Βέβαια. Έχεις τέτοιον τώρα. Δεκάρι τι γίνεται εκεί. Έχεις Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη έχεις. Με δεκάρι τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Γιανακόπουλο έχεις. Το Βαλμπουενά έχω. Και τον πρόεδρο να στηρίζει. Δεν σε βλέπω με Βαλμπουενά δεκάρι. Φλωμώζει σε λίγο. Κύκτερο έχεις. Ο Ελαραμπής σε τι κατάσταση είναι. Και στα Center Force σε φοβάμαι. Έχουμε το μεγάλο Μαρινάκι εμείς. Δεν φοβόμαστε. Ναι. Ο μεγάλος Μαρινάκης ήταν και τα προηγούμενα δύο χρόνια, αλλά σε είχε άντιτλο μεγάλος Μαρινάκης. Έχω 44 πρωταθλήματα. Εντάξει, τώρα για φέτος μιλάμε. Φρέσκα κουλούρια. Γεια σου φιλαράκι με το Λάμδα. Βαλμπουενάδες και δεκάρια εγώ και τέτοια τα ακούω βερεσέ. Άμα είσαι εσύ Ολυμπιακός, εγώ είμαι ο Μάρλον Μπράντο. Πάμε ένα ακόμα φίλο. Σα χλαμάρα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες ενδείξεις. Οι παοξίδες βλέπω ότι δεν βγαίνουν να λένε. Α, ούτε. Δεν έχουμε, ναι. Α, δεν έχουμε. Ο παοξίδες. Αρκαριανή Ολυμπιακή φουλ. Τι γίνεται, ρε, που ήρθαμε εδώ πέρα και αλλάξαμε. Του τραβάς. Πάντως δεν βλέπω να διαμαρτύρονται για το αυτό. Βλέπω ικανοποιημένοι είναι οι οδηγοί. Ναι, θέλω να ακούσω κάποιους παοξίδες να μας πούν τη γνώμη του πώς βλέπουν την εντεκάδα του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Κοίτα, γιατί να κάνουμε κριτική μετά, μπορεί να κάνει και ένα παιδάκι μετά κριτική. Σκοπός είναι να τα λέμε από πριν. Και εμείς το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα και το κάνουμε συνέχεια σε εκπομπές μας. Ποιος μας ανέβασε? Εδώ, από το site, από το Metro Sport που έκανε αυτό. Λοιπόν. Ωραία.
Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ανοίγουμε γραμμές για την τελευταία ώρα. Ναι, την εντεκάδα την ξέρουμε, την είπαμε. Τέρμα Πασχαλάκης, Γιαννούλης, Μάντος, Κρέσπο, Βαρέλα, Ελκαντουρί, Μεσίτης, Πέλκας πιο μπροστά, Ακπομπ και δεξιά και αριστερά. Και πρώτη φορά που Μπίσεσβαρ με Ζαμπά. Ο Πάοκ σε σχέση με πέρυσι θα έχει και εντελώς καινούριο το εξαροχτάρι του. Από την περσινή την ομάδα. Δηλαδή ο νευραλγικός χώρος του ΠΑΟΚ θα είναι φέτος τελείως διαφορετικός στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Θέλουμε να το δούμε αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει. Εσύ τη Μέλ Καντουρί. Πάντως πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πονηρά μπορεί να τον χτυπήσει τον Άγιαξ ωραία. Αν είναι πονηρός, έξυπνος. Βρε, ο ΠΑΟΚ θα την κάνει τη δουλειά του και θα προσπαθήσει και θα κάνει αυτό που μπορεί. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ίδιος ο Άγιαξ. Και οι Ολλανδοί έχουν μια υπεροψία με τους Έλληνες σαν λαό γενικότερα. Ναι. Εκεί πρέπει, αν αυτό το δείξει ο Άγιαξ, μπορεί ο Πάγκο να το εκμεταλλευτεί. Σωστό. Φυσικά. Πάμε 2-31-0-90-90-90, διάλειμμα και σας περιμένουμε. Αν βάβεις ένα κυνήγι στο σπίτι σου, πας σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάογλου για εξειδικευμένες τεχνικές και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Και αν μένεις Εύωσμο, κέντρο ή Φίνικα, δυτικά κέντρο ή ανατολικά δηλαδή, όπου και να μένεις, ένα κατάστημα Κοσμάογλου είναι δίπλα σου. Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτση στον Εύωσμο. Κέντρο Φιλίππου 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντίστασης 82 στο Φίνικα. Στα καταστήματα Κοσμάογλου θα βρείτε τις πιο πρωτοποριακές με ενδιαφέρουσες μοντέρνες τεχνοτροπίες. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μπορείτε να δείτε εφαρμοσμένη την κάθε τεχνική με τα κατάλληλα υλικά, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του αισθητικού αποτελέσματος σε real time απεικόνιση. Πάμε κόσμο, πάμε να πάρουμε άποψη, πάμε να πάρουμε ιδέες, πάμε να πάρουμε αντίθετες απόψεις. Πάμε να συμφωνήσουμε, πάμε να πλακωθούμε, πάμε να τα κάνουμε όλα. Χαίρετε. 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 Λοιπόν, άκου τώρα Κώστα. Προχθές είπα για στόχ και με έκλεισες. Μου είπες φύγε. Τι στόχ. Στόχ, για το στόχ. Ότι θα πει μέσα στόχ, είχα πει. Ναι. Και μου είπες φύγε με το στόχ μπροστά. Λοιπόν, εγώ σου λέω με στόχ μπροστά. Αλλαγή του Ζαμπά. Μετά το 60 θα πει ο στόχ. Με Καντουρί και Σίτι στο κέντρο. Και μπροστά Πέλκας με τον Άκπομ και αριστερά... Δεν μου λες. Τον Ελκαντουρί στο οχτάρι τον έχεις βάλει σε κανένα επίσημο μάτς. Όχι, αλλά εγώ δεν ήταν εκεί η θέση. Και το βάλει με τον Άγιαξ. Και όσο όλα τα φιλικά έπαιξε νορμάλ και έπαιξε ωραία, για ποιο λόγο να μην... Α, και εγώ όταν με βάζει ο δάσκαλος φιλικά και βαράω το σάκο, καλά είναι. Αν με βάλει με κάνα γορίλα εκεί πέρα, με κάνουν πάω... Α, τα φιλικά τα εχθρικά! Ίσως να κάνει μία αλλαγή μετά το κάτι με το Καντουρί. Ρε παιδάκι μου, κάτσε είναι στην αποστολή. Ξεκινάει το μάτς. Είναι. Αυτοί έχουν τρεις χαφάρες και εσύ έχεις τον Ελκαντουρί, τον Μπέλκα και τον Μαύρο. Χαφάρες. Σου φάγαν το κέντρο. Στο λέω εγώ. Με το βουνό τον εσύ στο κέντρο. Βουνό. Με ποιο δεν το φάζει το κέντρο, με το Τεπέκ. Τεμέκ παίχτης. Τεμέκ παίχτης 80 εκατομμύρια ρεάλ μεταγραφή. Φύγε φίλε. Επόμενη γραμμή. Κόψτον τώρα. Να πίνεις, να πούμε ρακί, να σε πειράζει ο γλυκάνισος φίλε. Έλα. 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 Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Κόμστον. Λέγε. Καραφλούλη, από το Λευκοπύργο έπεσες και βρήκες το τέρι σου, τον Χατζηνάκο. Και μουσικά χαλιά, Ρόρι Γκάλαγκερ και όλα τα καλούδια. Τι λοιπόν, να κάνουμε, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Άρα θα λέτε και θα κλαίτε. Συνάμα βάλτε το μυαλό σου να καταλάβεις και ποιος είμαι. Λοιπόν, παίξτε διπλό όλοι στο Μόλτεν να πάρετε λεφτά, γιατί ο Άγιος είναι νικητής από εκεί. Στο Μόλτεν. Και μόλις, πώς το λένε ρε, στην Νορβηγία δεν είναι αυτό. Ναι ρε. Όπως το λένε. Μόλτεν. Λοιπόν, και μόλις θα γυρίσει και ο Ματέο με τον Μπρούνο, ψάξτε να μας βρείτε μετά. Αισιόδοξος. Αισιόδοξος σε κόβω. Στα δυο άκρα. Εκεί τα άκρα σου τα έχασες. Όταν δουλεύαμε μαζί πάντα σε έδινα κουράγιο. Γιατί είσαι λίγο κατουρημένος. Ποιος είναι μωρέ. Ποιος είναι. Τυραννίσου. Τι είναι αυτός τώρα. Τι είναι αυτός. Δεν πειράζει. Έχω να σε πάρω καιρό. Λοιπόν. Δεν θα σου πω ποιος είμαι. Καλή τύχη σε όλους και στους παοξίδες. Αλλά Άρη θα λέτε και θα κλαίτε. Άντε για... Στο Scan TV τον είχα αυτόν. Πολύ πάντως μου κάνει εντύπωση που είχαν καιρό να τηλεφωνήσουν, παίρνουν σήμερα... Τους εμπνέεις ρε Χατζηνάκο, τους εμπνέεις, τι να σου πω. Είσαι ο άνθρωπός τους. Πού να πάνε, στο γέρο ράδιο, δε. Κάναμε εδώ, το άλλο το ραδιόφωνο του Αριανού το κάνει με παοξίδες, τι βρήκες εσύ τώρα τους Αριανούς τους βάλας. Έλα ρε φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το, τι.
Καλησπέρα, μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε, ναι, πολύ ωραία. Έχεις δίκιο για... Ο Άγιαξ έχει τρεις χαφάρες, αλλά έχει και τρεις επιθετικούς, οι οποίοι είναι μέσω επιθετικοί. Έτσι. Θα σου πάρω το κέντρο 100%. Άρα... Αυτό το φοβάμαι και αυτό τους λέω, ένα χαφ ακόμα και κοντά οι γραμμές. Άρα... Ναι. Θέλεις ένα ακόμα χαφ. Έτσι. Τον Ντόγκλας. Τον Ντόγκλας το παιδί, ναι, τον Ντόγκλας. Τον Αυγούστο, ναι, βεβαίως. Και πάλι δεν κερδίζει το κέντρο. Τους έχεις αναμονή. Τι κάνεις. Τους στέλνεις στην πλευρά, φίλε. Βάζει τον πίσω ένα 10. Ο πίσω ένα ούτε χαφ είναι, ούτε 10 είναι. Αργός. Αργά και την κίνηση. Θυμάσαι τον Βοαγιάννη τον Λάκη που έδινε ασίστ και ήταν γκολ. Τι προτείνεις. Τον Μπέρκα μετά με τον Ζαμπά και τον Λιμιό. Αυτοί οι τρεις θα μοιράσουν τον χρόνο. Και τον ακούω μπροστά. Ντόγκλας, 4-3-1-2-2-1, όπως θες. Φύγε φίλε, 12 παίκτες με έβαλες, επόμενη γραμμή. Με έβαλες 12. Σαν την 11 του αλέφαντου. Μου έβαλες, μου αρέσει και παίρνω νερά, ήδης, πώς τα λένε, 2 εξάδες μου έβαλες. Πίνουν το μεσημέρι τώρα, τέτοια ώρα θα ρίχνουν, δεν μπορεί. Φίλε, ξεκίνησε το φαγωπότη λογικά, είναι τρεις ώρα. Μην τρώτε ρε παοξίδες, μην πίνετε. Θα πάτε σαν τα κοτόπουλα, ρε, στο γήπεδο. Τούμπα λίμπρε. Και θα θέλω να πάω καμιά βοήθεια στο 20 λεπτό και εσείς θα είστε να πούμε μέσα στον ίδρωτα. Επίσης, λέγε. Θέλω να το δω εγώ αυτό τον, πώς το λένε, τον Εσίτη, το Μεσίτη. Ναι. Στα στημένα σήμερα που ο Άγιαξ παίζει ζώνη. Να το κάνει... πρέπει να εκμεταλλευτεί τα στημένα χτυπήματα με τον Άγιαξ. Και πάει καλά, θέλω να τον δω άμα πατάει και αν μπορεί 2 μέτρα μπόι. 3 μέτρα από αυτό, άμα μπει μέσα και πατάει περιοχή όπως ο Σάκχοφ. Όπως ο Σάκχοφ πατούσε περιοχή και έκανε γκολ. Έτσι. Και, και με εντολή θα πάει πρώτο δοκάρι, θα πάει στο πέναλτι. Να δω κίνηση στην περιοχή σας στη μένα, αν μπορεί με το κεφάλι να σε βοηθήσει. Έτσι. Θα τον χρειαστείς με στην περιοχή με τον Άγιαξ. Οπωσδήποτε, γιατί ο Άγιαξ στη ζώνη είναι ευάλωτος. Έτσι, πρέπει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Και το έχω κάνει όσο περισσότερα πρόκληση... χτυπήματα πάρει στη μένα ο ΠΑΟΚ, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει. Εκεί να μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλά. Και έτσι. Στην κόντρα επίθεση. Στην αρχή, στο γρήγορο transition. Και μεσοαμυντικά, άσε τον Άγιαξ να επιτίθεται από τα άκρα και να φορτώνει. Πάντονα εκεί. Ντούμπλαρε. Το εξτρέμ και δώσ' του χώρο να μπει μέσα να φορτώνει. Αυτό είναι η τακτική. Άστο να φορτώνει. Έτσι. Άστο να φορτώνει, άστο να φορτώνει. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, εγώ ακούμε. Εσύ είσαι φίλε. Πάνω σε αυτό που είπες Βασίλη, μάλλον δεν είδες λίγο τα φιλικά. Εσύ τι μένει πίσω, σε όλα τα σημεία μένει πίσω. 1.90 μένει πίσω και αν θέλει κλωτσιές ο προπονητής. Πίσω. Έχουμε, ίσως έχουμε μπροστά, τι να το κάνουμε. Ποιοι είναι άλλοι, ποιον. Ποιος μπορεί να βάλει εκτός από τον Βαρέλα, ποιος άλλος. Βαρέλα, Μάτος. Άλλος. Αυτά είναι. Δύο, πώς το διέγει, για το κεφάλι πώς θες. Τρελός, ρε. 4 τουλάχιστον. Βέβαια θες 4. Το center for σου, το center for σου πρέπει να... Θα έχω 1.90 γαϊδούρι. Ένα 90 κτίνος. Να τον εκπαιδεύσω μπροστά. Και θα το βάλω τώρα στο στιγμό να πηδήξει. Μπορεί να μην είναι για το κεφάλι, κάτι έχει δύο προπονητές. Ρε ένα 90 λέει, βράχος είναι, τρακαίνεις απάνω του και παθαίνεις αιμόπτυση. Και δεν θα πηδήξει αυτός. Απαράδεκτο. Μπορεί να είναι 90 και να μην πηδάει η βρεγμένη εφημερίδα που λες και εσύ καμιά φορά. Εντάξει, δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή θα πάμε στην Τζόντα και δεν πηδάει ο πρωταγωνιστής. Τι μας λέει. Η Βιερίνια στα καλά του όταν ήταν 1.75 και πηδούσε 3 μέτρα. Εντάξει, άμα είναι 1.75 ο Βιερίνια, εγώ είμαι ο Κοκολάκης ρε φίλε. Φύγε από εδώ πέρα. 1.68 άμα είναι με όρθια τα χέρια. Φύγε από εδώ πέρα που είναι 1.75. Άκου να σου πω. Πάνω σε αυτό που είπες, ήθελες ένα παοξί να κάνεις κριτική. Ναι. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Εγώ θα πάω στο κήπεδο δουλειά μου σήμερα να φωνάξω για την ομάδα. Δεν με ενδιαφέρουν κριτικές. Ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους, όλοι αυτοί εκεί μέσα. Προπονητής δεν είναι τυχαίος, ο Ιβάν έχει ρίξει πολύ χρήμα. Εμένα δουλειά μου είναι να πάω να τους στηρίξω. Με οποιοδήποτε κόστος, θα φύγω χωρίς λαρίγκι. Τι ώρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό και καλά ξηγέσαι. Τι ώρα θα φας. Τι ώρα θα φας. Τώρα ακόμα στο φορτηγό είμαι, θα πάω κατά τις 6.30. Άμα φας τις 6.30 φίλε, δεν μπορεί να βγάλεις λαρίγκι, θα υδρώνει. Φίλε, συμφωνώ ότι για 90 λεπτά πρέπει να είσαι εκεί να φωνάζεις για την ομάδα σου. Τώρα να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά είναι άλλο καπέλο αυτό. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους όλοι και το Καντουρί για να το βάλει εκεί κάτι ξέρει, δεν είναι τυχαίος. Και όλες οι μεταγραφές λειτουργούν σωστά. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει κανένα όνομα. Καλά ο Καντουρί σε επίσημο μάτς δεν έπαιξε 8-2 χρόνια και το βάλεις με τον Άγιαξ. Ρίσκο είναι αυτό, μεγάλο. Κάτι είδε ρε φίλε. Δεν έχει άλλο ρε φίλε. Δεν έχει άλλο. Ποιο να βάλει. Έχει τον Αγκούστο. Ο Αγκούστο καλά είναι ή έχει κανένα τρέμουλο. Πεχταράς είναι ο Αγκούστο. Πεχταράς είναι. Κανένα τρέμουλο. Θα είναι καλύτερος ο άλλος. Πάει επόμενος. Τι. Θα φάει 6,5 ώρα με αυτός τώρα με το φορτηγό. Θα πάει εκεί ζαβλακωμένος. Θα βγει και καμιά ρετσίνα. Θα θέλει ο ΠΑΟΚ φωνή. Δεν θα μπορεί. Ρε εσείς δεν θα τρώτε ρε. Μετά το μάτσε πάει να φας. Δεν θα πίνετε να πούμε. Μα είναι απροπόλυτοι θα πάτε στο γήπεδο. Είμαι αντίθετος σε αυτούς που τρώνε και πίνουν και πάνε στο γήπεδο. Είμαι αντίθετος. Και με αυτή τη ζέστη τώρα. Θα και ζέστα που λένε οι παοξίδες. Ζέστα.
Έχει ζέστα. Έλα, φίλε, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιώργος, πάω Ολλανδία. Έλα. Από τη βάση εδώ, περιμένουμε τον επαναληπτικό. Λοιπόν, Χατζινάκο, ναι. Να σου πω ρε εσύ, φίλε. Κοίταξε, πώς να σε λάβω εγώ σοβαρά υπόψη μου, ναι, στην κριτική σου για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν σε βλέπω στο Μαρμίτα, στα live του ΠΑΟΚ, όποτε βάζει κόλλο ΠΑΟΚ να σκύβει το κεφάλι για να παραγγέλνει χυμό ανανά. Δηλαδή, πού το έχεις δει εσύ αυτό το πράγμα, να καταλάβω. Δηλαδή, εσύ έχω δει τώρα κάτι πίσω. Δεν έχουμε κάνει, δεν έχω κάτσει ποτέ για κριτική του ΠΑΟΚ, ποτέ. Δεν έχω κάτσει. Η κριτική σου, το background από πίσω, είναι ευχές για να χάσουμε. Δηλαδή, ποιο background, ρε φίλε. Εδώ την άλλη φορά που ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα τον κόλ πήρε, σου άναψαν μέσα στο μαγαζί ΠΑΟΚ. Σε πλάκα μου κάνεις και εσύ τώρα. Εγώ μιλάω για σένα, δεν μιλάω για τους πελάτες σου αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω για σένα. Πότε κάναμε κριτική αγώνα του ΠΑΟΚ live στη Μαρμίτα, παίζουμε ένα παιχνίδι. Δεν κάναμε καθόλου. Γιατί λες ψέματα τώρα. Γιατί πώς δεν λέω ψέματα. Ούτε ένα παιχνίδι δεν κάναμε με το Ραπτόπουλο του ΠΑΟΚ live κριτική. Μα δεν κάναμε σχολιασμό, ρε φίλε. Ποιες αντιδράσεις. Λοιπόν, έχω διακρίνει κάποιες αντιδράσεις, έχω το δικαίωμα. Έχεις να σε κρίνω. Έχεις διακρίνει με τη φαντασία σου τώρα, τι να σου πω ρε φίλε. Βγαίνεις δημόσια, δεν σε βρίζω, σε κρίνω Χατζινάκο. Ούτε εγώ σε βρίζω, λέω με τη φαντασία λοιπόν, σου. Εγώ διακρίνω ότι, κριτικής, ότι στην ανάλυση του παιχνιδιού με τον Άγιαξ, το background των αναλύσεών σου ναι, είναι ευχές για να χάσουμε. Αυτό, αυτό βλέπεις εσύ δηλαδή. Και καλά κάνεις ρε φίλε. Και εγώ σου θέσω το ίδιο. Δηλαδή μάτια. Ότι λέμε αλλά ότι... Αλλά μην μας το παίζετε τώρα εκεί αναλυτές και το ένα και το άλλο. Αφού ξέρω αυτή, είναι, αυτή είναι η κριτική σου στην εντεκάδα που σχολιάσαμε με το Ραπτόπουλο πάνω στον ΠΑΟΚ. Αυτή κοίταξε, είναι η κριτική σου. Δεν ασχολούμαι όλη την ημέρα με στοιχήματα όπως είσαι εκεί. Σου βγάζω το καπέλο, μπορείς να ξέρεις τις τακτικές. Από το ένα στο άλλο πετιέσαι όμως τώρα. Από το ένα στο άλλο πετιέσαι. Εγώ μιλάω για άλλο πράγμα αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω για την κριτική που κάνεις και καλώς την κριτική, την ανάλυση του παιχνιδιού, την οποία θες να την περάσει σαν ανάλυση, αλλά στην ουσία είναι... Δεν είναι ανάλυση δηλαδή. Πες μου, πάρεις λοιπόν, μου την κριτική σου πάνω στην κριτική που κάναμε με τον Κωστή. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Το Ραπτόπουλο δεν το βάζω στην κουβέντα. Δεν τον βάζεις, τα ίδια πράγματα όπως είπαμε το Ραπτόπουλο, ρε φίλε. Εμένα με βάζεις γιατί, επειδή Μαριανός δηλαδή. Ο Ραπτόπουλος, με συγχωρείτε για την κουβέντα, χέστηκε για όλους μας, δεν τα με ενδιαφέρει καμιά ομάδα. Αυτό να μάλιστα να τον ακούσω. Εσένα τώρα όμως βλέποντας τα αντιδράσεις σου. Ποιες αντιδράσεις είδες ρε φίλε. Μεγάλη φαντασία έχεις. Μα ο τρόπος που πανηγυρίζεις τα γκολ του Άρη. Άμα δεις τον εαυτό σου πώς πανηγυρίζεις τα γκολ του Άρη. Δηλαδή πώς να κάτσω τώρα εγώ να ακούσω την ανάλυση σου όταν ωραία κριτική κάνεις. Ο τρόπος που πανηγυρίζω τα γκολ του Άρη δεν επιτρέπουν να κάνουμε κριτική ποδοσφαιρική. Είναι ωραίο το κριτήριο που έχεις ρε φίλε, επειδή εγώ πανηγύρισα τον γκολ της ομάδας μου. Τι θα κάνουμε τώρα. Σε πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟ για να μας κάνεις αναλύσεις. Όχι φίλε, με κάλεσε ο Κωστής που είμαστε συνεργάτες. Ωραία. Και εσείς αν θέλετε να ακούτε, αν θέλετε να έχετε παροπίδες και να ακούτε μόνο αυτά που θέλετε να σας λένε και να σας ταΐζουν σανό, να ακούτε σανό. Να ακούτε, να τρώτε σανό. Να τρώω σανό αγόρι μου. Που τρώω σανό πολλές ώρες. Πολλές ώρες έχεις το σανό. Άσε δύο ώρες να ακούς κάτι διαφορετικό. Άσε δύο ώρες να ακούς για μπάλα εδώ πέρα. Πολύ σανότρος. Γι' αυτό έχει γίνει ο εγκεφαλός σας μερικούς. Έχει παραμορφωθεί. Όσον αφορά για το πελατολόγιο του Μετρόπολης. Όσον αφορά για το πελατολόγιο του Μετρόπολης. Όταν ο ΠΑΟ κύριε 110.000 έχει και γραμμένα στο YouTube και ο Άρης έχει 10.000. Όταν ο ΠΑΟ στο Facebook έχει 550.000 ακόλουθους και ο Άρης μεταβίας 50.000. Δεν είναι δηλαδή λογικό στο ότι πρέπει να δώσει κάπου μια εταιρεία περισσότερο βάρος. Οι αλήθειες να λέγονται. Εμείς δεν κοιτάζουμε να φωνάζουμε και να ξελαγιζόμαστε. Εσύ τώρα βγήκες να μου κάνεις τα κριτική. Αποδεικνύουμε στην πράξη, φίλε. Επειδή είδες με το μάτι σου πίσω από τη μαρμίτα τις αντιδράσεις της δικές μου. Και με, φίλε, είσαι τρομερός. Δεν βγαίνουμε εμείς να ξελαγιζόμαστε στα ραδιόφωνα. Πες ότι δεν γουστάρεις ένας Αριανός να μιλάει για την ομάδα σου. Δεκτό. Ως εκεί να το καταλάβω. Αλλά πάνω στην κριτική, στο ποδόσφαιρο, δεν είπες κάτι που διαφωνείς και σε τι διαφωνείς. Εσένα όλο σου το πρόβλημα είναι γιατί ένας άνθρωπος διαφορετικής οπαδικής πεποίθησης κάνει κριτική πάνω στην κριτική. Κριτική, φίλε, είναι ότι δεν μπορώ να τη λάβω σοβαρά υπόψη μου. Εγώ, φίλε, όταν κάνω εκπομπή 12.
Άκουσε με λίγο. Σήμερα. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, εσύ τραβάς το ζόρι σου, γιατί είναι καμιά φορά. Είναι πολύ απλό, ρε φίλε. Λοιπόν. Δηλαδή, τι να λάβω προσωπικά τώρα την άποψη. Δεν λαμβάνει υπόψη σου. Την άποψη σου, λοιπόν. Γιατί, με πώς θα την πάρω δηλαδή. Λοιπόν. Να ακούσω τώρα αυτό που λέω μάλιστα. Ωραία, ωραία. Για να... Μπορώ να σ' ακούσω. Για να κλείσουμε σε αυτό το θέμα, είσαι από απ τους λίγους παοξέδες που δεν μας ακούνε. 12 με 2, εγώ που βλέπω τα μηνύματα στο chat που κάνουμε εκπομπή με τον Στέφανο στο YouTube. 8, οι περισσότεροι είναι παοξίδες και σέβονται τη γνώμη τους. Και, μαζί σου, πέρασα και μου λένε, το καλοκαίρι, είμαστε παοξίδες και γουστάρουμε να σας ακούμε. Γιατί μιλάτε για μπάλα. Εμείς αυτή την κριτική μας κάνουν οι φίλοι παοξίδες. Μας λένε, είμαστε παοξίδες, αλλά γουστάρουμε να σας ακούμε. Εγώ γουστάρω να ακούσω κριτική από κάποιον που δεν καίγεται για μένα για να χάσω. Όπως είναι ο Ραπτόπουλος. Εσύ καίγεσαι να χάσω, φίλε. Όχι, το φίλε. Εσύ θες να ακούς κριτική και να σε χαϊδεύουν τα αυτάκια. Θες να ακούς κριτική και να σου χαϊδεύουν τα αυτάκια. Και να στα λένε όλα ρόδινα. Μην πείπας τα κλισέρα. Αυτά είναι γνωστά, ρε. Μην τα ίδια και τα ίδια, ρε. Και δεν ακούω τη Βιτάλη είναι ξανά αυτό το πράγμα πάλι. Τα κλισέ και τα σανό και τις βλακές. Μην πες, απάντησέ μου σε αυτό που σε λέω για την ταμπακέρα. Εδώ σου μιλάω για μπάλα, φίλε. Εσύ δεν θες να μιλήσεις για μπάλα. Εσύ αρνείσαι να μιλήσεις για μπάλα, γιατί μάλλον δεν ξέρεις από μπάλα. Αυτό είναι το ζόρι σου. Εσύ αρνείσαι να μιλήσεις για μπάλα. Εμείς μόνο για μπάλα μιλάμε εδώ πέρα. Μα τι να μιλήσω για μπάλα μαζί σου, ρε φίλε, αφού καταλαβαίνω. Εσύ. Δηλαδή, εσύ... όλοι υποστηρίζουμε μια ομάδα. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε μια ποδοσφαιρική γνώμη για όλες τις ομάδες επειδή υποστηρίζουμε μια ομάδα. Αλλά εσύ αποδομείς. Και πλανητάρχης τώρα εκεί πέρα όχι, και όχι, εσύ τα ξέρεις όλα δεν δέχομαι, δεν δέχομαι και εγώ την κριτική δηλαδή, από σένα γιατί είναι με λάθος κριτήρια. Είναι ο πλανητάρχης τώρα εδώ και έλα, ρε φίλε. Πάμε. Κούρασες. Ωραίο ήταν, μ' άρεσε εμένα αυτό. Επειδή είσαι Αριανός, εγώ σάρουμε. Εμένα μ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Καλησπέρα. Τι, γεια σας, τι κάνετε και. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Έλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, mm-hmm. να σου πω λίγο κάτι. Στη δουλειά, ξέρεις πολύ καλά, θα την πάω αλλού τη δουλειά, αλλά ξεκινάω έτσι. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, στη δουλειά για να πετύχεις δεν αρκεί να είσαι καλός στη δουλειά σου, έτσι, να είσαι καλός μάστορας, ας πούμε. Όχι, όχι, ή καλός θέλει, εμπόρος. Θέλει κι άλλα. Πρέπει να έχεις καλό δικηγόρο και καλό λογιστή. Για να μην σου πω και να είσαι και λίγο γκάγκστερ. Εντάξει. Να έχεις καλούς φίλους αστυνομικούς, κανένα ασφαλίτη. Καλό δικηγόρο και καλό λογιστή οπωσδήποτε. 100%, αυτά είναι σούπερ. 100%. Μπράβο, για το πρωτάθλημα, το ελληνικό, είναι πόλεμος, το έχω πει καμιά εκατοστή φορές αυτό, είναι πόλεμος, έτσι. Και επειδή είμαι ως παοκτής πλέον, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γνωρίζω τι πάει να πει πόλεμος για να πάρεις το πρωτάθλημα. Καλά το πας. Λοιπόν, λέω, πρέπει να έχεις. Τα έχω γραμμένα εδώ, Κωστάκη. Κι εγώ τα έχω γραμμένα και είναι πιο πολλά από αυτά που θα πεις εσύ. Πάμε. Πάμε. Καλή ομάδα. Ένα. Πιασμένους διαιτητές. Δύο. ΕΠΟ. Ναι. Καλούς δικηγόρους. Ναι. Υπουργούς πιασμένους, ναι. Μίντια πιασμένα, ναι. Μικρές ομάδες πιασμένες. Κι άλλα. Να γιάσει ο στόμα σου. Κι άλλα έχει. Κι άλλα έχει. Αυτά τα λέω προς απάντηση σε κάποιους πονηρούς συμπολίτες ανεξαρτήτου χρώματος, εντάξει, που μου πουλάνε τρελίτσα λες και άρα και λένε κάτι έξυπνο, ότι προηγουμένως είπε πριν το διάλειμμα ένας, ότι και καλά δεν έχει τις περισσότερες πιασμένες ομάδες ο ΠΑΟΚ, δεν έχει ξαναγίνει. Όχι μόνο αυτό. Πέφτουν αυτοί στα μπουκιά του εκπαιδευτικού μου ο κύριος, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Φίλους αστυνομικούς πρέπει να έχει. Φίλους δικαστές πρέπει να έχει. Όλο το πακέτο. Είναι μεγάλο το πακέτο, συμφωνώ μαζί σου. Είναι μεγάλο. Πάμε τώρα να μου πεις ό,τι γουστάρεις. Εγώ η ενδεκάδα μου άρεσε που θα κατέβει ο ΠΑΟΚ έτσι όπως το άκουσα, μου αρέσει. Κοίταξε. Αυτή δούλεψε. Αυτή δούλεψε όπως το άκουσα. Κοίταξε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Πλέον και λόγω ηλικίας και ενσύμων, ναι. Βλέπω τη ζωή με περισσότερη κινητικότητα από ό,τι ενθουσιασμό. Φαντάζομαι ότι είσαι 35άρης, 30διάρης. Και... Όχι, ανέβα. Είσαι, ναι. 47. 47. Είσαι ενθουσιώδης. Μα είναι ωραίο πράγμα στη ζωή να είσαι ενθουσιώδης. Εγώ θα σου πω ένα δικό μου γεγονός. Ναι. Όσες φορές λειτουργήσα με ενθουσιασμό στη ζωή μου και με συνέστημα, ναι. Δεν τα πήγα καλά. Και άρχισα σιγά σιγά να γίνομαι κυνικός και πάρα πολύ έτσι λογικός. Όσο μπορώ, γιατί και εγώ ο χαρακτήρας μου είναι για να είμαι πιο έτσι διαφορετικός. Πρόσεξε τώρα. Ομάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες, δεν πας φορά παρτίδα. Εγώ αντιλαμβάνομαι η εντεκάδα του ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξη. Δηλαδή
βλέπω ότι ο Άγιαξ στο χώρο του άξονα είναι πολύ καλός, αντίθετα οι πλευρές του είναι ακίνδυνες. Δεν μπορούν να με κάνουν ζημίες οι εξτρέμ του όταν φορτώσουν. Οπότε ότι ο Άγιαξ κινείται σε χώρους στο γήπεδο πολύ πιο μέσα από ότι κάποια άλλη ομάδα. Ναι, δηλαδή, αυτό ήταν τη διαστολή με τον ΠΑΟΚ που το πατή δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσει ότι ο ΠΑΟΚ στον χώρο των ΧΑΦ πηγαίνει με αφέλεια, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο πολύ ψηλιασμένος από εκεί. Δηλαδή, προτιμώ ένα μέτριο μπακ στο να μαρκάρει τον εξτρέμ στην έξω πλευρά. Προτιμώ να με πάρει κούρσα το Μάτο και το Γιαννούλη ο εξτρέμ και να σεντράρει, παρά να μου γυρίσουν μέσα και να βγει ο Τάντιτς να ξαναμπεί, να βγει ο Τάντιτς να μπει ο άλλος ο Χαφ. Αυτοί κάνουν τέτοιες κινήσεις στην προπόνηση, ώρες ολόκληρες. Να. Δηλαδή βγαίνει ο Τάντιτς, μπαίνει ο άλλος. Πάει ο Τάντιτς δεξιά, τραβάει το στόπερ, μπαίνει ο άλλος μέσα. Διαρκές κίνησης στο κενό είναι, χώρο. Είναι διαρκές κίνησης, εκπαιδευμένοι. Αυτό ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει σε τέτοιο βαθμό. Αν πάρεις ας πούμε μια άλλη ομάδα, ας πούμε τη Λίβερπουλ, έχει άλλο στυλ παιχνιδιού. Το pressing, ξέρω εγώ, και αυτή το χώρο του άξονα. Και σε μια σχολή προπονητών τελευταία που πήγα, βλέπουμε ότι όσο περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότερο, οι ομάδες κοιτάνε να εκμεταλλευτούν το χώρο του άξονα για να επιτεθούν. Ναι, Κώστα, άκουσε με. Πάμε να καταργήσουμε τα έξτρα. Ναι, ναι. Επειδή θα βγεις και αύριο και θα τα λες. Ναι. Ωραία ανάλυση κάνεις, πάντα κάνεις, δεν λέω. Αλλά θέλω να μου πεις τι θα άλλαζες, ρε φίλε. Θα τρώγα ένα εξτρέμ, δηλαδή ή τον Μπίσεσβαρ ή τον Μπέλκα. Που τον Μπίσερβα εξτρέμ σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι κανένας από τους δύο εξτρέμ. Θα βάζα έναν από τους δύο, θα βάζα ένα χαφ παραπάνω, αυτόν τον Αγκούστο, να τους κλείσω το κέντρο με τέταρτο χαφ τον Μπέλκα, θα τρώγα ένα πλαϊνό και θα βάζα δύο γρήγορους κοντά στο κέντρο της άμυνας αυτών που είναι ευάλωτο. Θα τους χτυπούσα εγώ στον άξονα στον χώρο. Θα ήμουνα πολύ προσεκτικός. Ο χαφ ο μαύρος, όχι μεγάλους χώρους. Το τρίγωνό σου είναι οι δύο στόπερ στα 7-8 μέτρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος αυτά και να πούμε τα έκανε. Αλλά είμαι αντίθετος με Πέλκα και Μπίζεσβαρ μέσα και κάποιες κινήσεις στον χώρο του κέντρου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό αναλύουμε. Και πριν το μάτς, πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Ολυμπιακός, Τελεμαϊδα. Καλώς τον. Πήρα να σε δώσω μια τριάδα έτσι μόνο για στοίχημα να μιλήσω σήμερα. Λοιπόν, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Μια τετράδα θέλω να μου δώσετε. Τετράδα. Μια τετράδα δώστε μου. Εγώ έβγαλα 250 απόδοση να σε δώσω. 1-0 να χάσει ο Άρης. Ναι. 1-1 Ολυμπιακός. Ναι. Και κόκκινη κάρτα ο ΠΑΟΚ. Με 4 ευρώ παίρνεις ένα χιλιάρικο. Κόκκινη κάρτα ο ΠΑΟΚ γενικά στο παιχνίδι εννοείς. Γενικά ο ΠΑΟΚ να φάει κόκκινη κάρτα. Όχι ο ΠΑΟΚ να φάει κόκκινη κάρτα, το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ να φάει. Όχι, ο ΠΑΟΚ να φάει. Ο ΠΑΟΚ να φάει κόκκινη κάρτα. Κοίτα, μη φάει κανένα θάλια φύκο καμιά κάρτα κόκκινη. Και για την ΑΕΚ, ναι. Ή 0-0 ή 1-0 θα χάσει. Ναι. Κοίταξε, τώρα είναι σαν να. Η ΑΕΚ παίζει νομίζω η άλλη ομάδα καταρχήν και κλεισμένο το θυρών, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τίποτα. Έχουν έδρα καλή. Έχουν καλό. Έδρα καλή πάει μαζί με τον κόσμο, ρε Ραπτόπουλε. Εννοώ δηλαδή καλό κόσμο. Δηλαδή... τι καλό κόσμο, αφού και κλεισμένο το θυρών σε λέει. Θα είναι καλό αυτό για την ΑΕΚ. Αυτό, αυτό. Γι' αυτό σε λέω 1-0-0-0 και κλεισμένον. Α, και πάλι να χάσει δηλαδή η ΑΕΚ. Ναι, εντάξει. Ποιος την υπάρχει. Χωρίς την Κρίνσκι, μόνο με το Βράνιες. Πάμε. Η ΑΕΚ είναι ευκαιρία να το καθαρίσει από τον πρώτο παιχνίδι λόγο. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Καλώς τον. Καλησπέρα από το ασχόλιο Αχλαδοχώρη Σερών. Αχλαδοχώρη. Ναι, Σερών. Σερών. Ψηλά είναι αυτό, ε. Ψηλά στα βουνά. Α, μπράβο. Θέλω να σου πω για το ΠΑΟΚ ένα σκορ. Πιστεύω θα λήξει 3-1 με 2-0. Από τι 2-1, 3-1, τι να λήξει. Από 2-0 μέχρι 3-1. Άσος δηλαδή. Ναι. Ναι. Αλλά φοβάμαι τον Γιαννούλη. Τον φοβάσει τον Γιαννούλη. Σε συνδυασμό, ναι, με Μπίσεσβαρ, δεν σε φοβίζει περισσότερο αυτό η πλευρά. Μεσοαμυντικά. Το δίδυμο λέει ο άλλος. Ναι, δηλαδή, στην πλευρά. Δηλαδή ο παρτενέρ στην πλευρά, ναι. Ναι. Ο Γιαννούλης λίγο με τον Μπίσεσβαρ, λίγο με Χαλάν, ναι. Εσείς πώς πιστεύετε θα λήξει τώρα αυτό το μάτς. Εντάξει, τώρα βλέπουμε γκολ ότι θα μπουν, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν πάει προσεκτικά. Πίσω η Άγιαξ έχει προβλήματα, θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Έχουν προβλήματα αυτοί, μεγάλα προβλήματα, και ειδικά στα center back.
Εγώ το goal goal πρέπει να δίνει πολύ λίγο. Ε. 1.50 πόσο δίνει το goal goal. Το goal goal. Το goal goal δίνει πολύ λίγο. Είναι δώρο το goal goal. Λογικά. Ο Άρης. Γεια σε άλλη τη μέρα, ο Άρης κάτσε να φτάσει το ταξίδι, μην έκανα φούιτ στο δρόμο, κάτσε να φτάσει. Εγώ πιστεύω ο Άρης θα περάσει τη Μόλτε. Τι να περάσει ο Άρης? Την Μόλτε. Πώς θα την περάσει? Εδώ την περάσει. Με τι προσόντα? Θα πάρει εκεί μέσα ένα χ και θα γιατί πάρει. Γιατί ρε φίλε, τι είναι η Μόλτε, το φόβητρο είναι η Μόλτε. Τι είναι το φόβητρο είναι η Μόλτε? Η Μόλτε δεν είναι το φόβητρο, είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Πιο έτοιμη είναι. Πιο έτοιμη είναι, δεν το πλες καλύτερη, πιο έτοιμη. Πιο έτοιμη, φυσικά. Εντάξει, θα το δούμε και στον αγωνιστικό. Ατομικά υπέκτε σε καλύτερη κατάσταση από πολλού του Άρη. Πολλά μείον έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν προλάβουμε, ναι. Αχλαδοχώρη. Έλα, φίλε. Γκολ 1,70 από το πόδι. 1,70 δεν είναι άσχημο το γκολ. Λέγε, φίλε. Έλα, με ακούτε. Φρε, καλώ τα παιδιά του Μπαζόκ. Βασίλη, να σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Πόσα παίρνει ο Άρης αν φέρει χ? Αν φέρει χ? Δεν γνωρίζω ακριβώς. Εγώ ξέρω η πρόκριση είναι, αλλά 280.000. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κύριε Βασίλη, ότι παίζεται η πρόκριση. Η πρόκληση είναι 280.000. Στους ομίλους ναι, όταν μπει παίζονται τα... Θα σου εξηγήσω ναι, τώρα. Ναι. Πόσες ώρες ταξίδι θα κάνει η ομάδα? Αρκετούτσικες. Αρκετούτσικες. Δεν, τα 120 για τσάρτ δεν είναι πολλά? Πολλά είναι. Συγγνώμη. Πώς θα πρέπει να κερδίσεις, Βασίλη? Δηλαδή όλα σου φέρω μια τριαντάρα. Και ένα τριαντάρι να κάνει αυτό το ταξίδι. Και την πασάρε με ένα μπεμπιδό κόκκινο θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Ε! Γελάτε, φίλε, καρυπίδι έχω ακόμα. Καρυπίδι έχω. Καρυπίδι έχω, είναι πολλά τα λεφτά για το ταξίδι. Είναι μεγάλη κούραση. Είναι η κούραση, αυτά είναι τα δεδομένα στον Άρη τώρα. Μην περιμένεις αποτελέσματα όμως. Μέχρι προχθές να μην ξεχνάμε που βρισκόμασταν, έτσι. Και τώρα μας πειράζει το τσάρτερ. Που πάμε να παίξουμε το δεύτερο επόμενο προγραμματικό γύρο στην Νορβηγία. Είναι πολλές οι ώρες. Τι να κάνουμε και τα λεφτά είναι πολλά. Αυτά έχει ο πρόεδρος. Δεν χρεώνει την ομάδα για να σου βάλει τσάρτερ όμως. Εγώ προτιμώ να που μου λέει ο πρόεδρος, αυτά είναι τα κουκιά κύριε, θα πάμε με δύο πτήσεις, παρά να μου χρεώσει την ομάδα όπως κάνανε οι προηγούμενοι και να πάει η ομάδα με τσάρτερ. Εγώ προτιμώ έτσι. Όπως το λες έτσι να γίνουνε. Έτσι. Να φέρει έστω και εκεί ο Άρης. Ό,τι μπορείς. Κατάλαβες. Καλά είσαι αυτό που λέει. Έτσι λέω. Άλτι να. Πάντως, αισιόδοξο είσαι σήμερα για το ΠΑΟΚ. Εγώ. Ναι. Εγώ θα δω μπάλα, φίλε. Θα ευχαριστηθώ ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά λέω όμως, πριν πάμε στο διάλειμμα και έχουμε φύγει λίγο, ότι για να δει πρόκριση ο ΠΑΟΚ πρέπει να δολοφονήσει το θέαμα. Μακάρι. Κλείσε. Γεια σου. Διάλειμμα. Έχω ένα αλφα σουτ 33 του θείου του Σίμου και έχει σπαράξει να πούμε. Πρέπει να το πάω να το πετάξω να πούμε. Για οριστική διαγραφή τι θα κάνω. Κρατάω μόνο την άδεια στο χέρι μου και τηλεφωνώ στο 18133 στους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Έχω ένα αλφα σουτ 85 μοντέλο του λέω. Θέλω να το πετάξω στα σκουπίδια. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνο στο 18133 και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδελφοί Κωνσταντινίδη, αξιοπιστία στην απόσυρση, 18133 και στο axa.gr. Και φυσικά αφήνω τελευταίο τον καλό μου φίλο, γιατί είναι φίλο μου και τον αφήνω τελευταίο. Ξέρεις, τους φίλους τους αφήνεις τελευταίους. Πετκανίτσας, κλειδαριές και κλειδιά ασφαλείας. Χάρις κλειδιά αυτοκινήτου. Σε πετάλεξε από το σπίτι. Θέλεις να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Πας στο Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκου Μότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας, πολυκατοικιών, συστήματα master, επισκευές φθαρμένων χαλασμένων κλειδιών, ό,τι γουστάρεις. Παίρνεις τηλέφωνο 85 27 27 και καθαρίζει ο φίλος μας ο Πετκανίτσας. Στο διάλειμμα με ενημερώσαν εδώ στο site και είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά εδώ ο Πέτρο Τόφ. Και δικαιώνει Ραπτόπουλο να πούμε. Σε 107 πάσες που δημιουργήσανε σε ένα χώρο 15 μέτρα, 15-20 τετραγωνικά έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, υπέρχεται στο Άγιαξ, σε κλειστό γήπεδο. Και πόσο περνάνε την μπάλα από εκεί, στη ζώνη 14. Δεν ξέρετε ποια είναι η ζώνη 14. Εμείς πάμε στις σχολές προπονητών. Ο Άγιαξ μου βγάζει μια μικρογραφία Μπαρτσελώνα. Ναι. Τον τρόπο που αγωνίζεται. Πάρα πολλές πάσεις στο χώρο του κέντρου. Δεν κάνουμε σέντρες. Όχι. Ποτέ. Όχι.
και πάμε την μπάλα να την περάσουμε κάθετα με πολλές πάσες να εμβολήσουμε τον αντίπαλο. Σωστό. Αυτό μου βγάζει ο Άγιεξ. Ναι, σωστό. Έχουμε γραμμές, για βλέπω. Έχουμε. Φουλ. Φουλ. Πάμε. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε? Περιμένουμε να φύγει ο Αύγουστος. Ωραία. Ο Βέννης είμαι, Κώστα. Πού είσαι ρε Ζαβούνα? Λοιπόν, σιγά μη δεν παίξει για να παίξει με θέαμα ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα. Δεν θα παίξει, δεν θα προσφέρει θέαμα. Αυτό που είπες πριν. Πρέπει να το δολοφονήσει. Εννοείται. Με ποιο τρόπο όμως, με ποια συνταγή. Με ποιο τρόπο, αφού έχω το θηρίο ρε, το τάγκς, το διπλοθεσίτη. Το τάγκς φίλε, αν τα αφήσεις μόνο του, σε μεγάλες αποστάσεις, άμα δεν έχει άλλα τρία χαφ από πίσω να μαρκάρουνε, να φύγει η πλάγη η μπακ. Η πλάγη, ας τα κόρνερ. Η πλάγη η μπακ θα είναι από τη γραμμή της περιοχής και μέσα και όχι στην πλάγια γραμμή του αράουτ. Εννοείται αυτό. Αφού πέσουνε από το κέντρο, από τον άξονα παίζουν αυτό. Πώς θα είσαι διαταταγμένος. Ρε εσύ δύο παίκτες είναι, ο διπλοθεσίτης είναι δύο θέσεις. Στη 14 ζώνη να σε κάνουνε το πισινό αυτοί άμα τους αφήσεις. Προσοχή θέλει ρε Χαϊβάνη. Δεν με τίποτα 2-0 Κωστάκι μου να το παίξεις. Να τον παίξω. Να το παίξεις 2-0, 1-0 στο πρώτο 15 λεπτό και που μετά... θα τους βάλουμε, θα μπούμε με φούρια. Και ένα μετά όποτε προκύψει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μου λες πόσο χρόνο είσαι Βέννη. Αφού ξέρεις. 53. Σαλοσπύρ παίρνεις. Ναι σιγά μην πάρω σαλοσπύρ. Πάρε τώρα ένα σαλοσπύρ, μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν 2-0 να είσαι σίγουρος και θα με θυμηθείς. Σε εδώ μετά στη γειτονιά. Εντάξει, ο διπλοθεσίτης ναι. Είναι το θηρίο. Ναι. Θα κάνει τη διαφορά. Εντάξει. Όχι ο Μεσίτης, ο διπλοδεσίτης. Μη φάει καμιά δυο κάρτες φοβάμαι. Έλα ρε που ακούσε εκείνο το χαζό το γάβρο που είπε ότι θα φάμε και κόκκινη. Έλα ρε προσέγγι αυτός ξέρει. Θα πας στο μας Βέννη. Εννοείται. Ποια θύρα. Στην 7 είναι. Όλοι βλάχοι στην 7 θα πάτε. Πού θα πάμε, στην 4 θα πάμε. Σωστά. Στην 4 πηγαίναμε μικρή ρε Κώστα. Ναι, τώρα 50ρισες. Ναι, εντάξει. Καλά, καλά. Αυτή δεν πιστεύω να μαλώσει με κανένα Ολλανδό γιατί κλέψατε κάνα 2-3 Ολλανδούς εκεί στην Άνω Τούμπα. Εντάξει, πάντα γίνονται. Δείξατε τον πολιτισμό σας πάλι. Πάντα γίνονται αυτά. Τι καλά. Πολύ καλοί άνθρωποι. Πολύ φιλόξενοι. Οι Βορειοελλαδίτες, οι Μακεδονίτικοι, η φιλοξενία πάρα πολύ. Ιδίως εκεί του πιώτες εσείς που είστε εκεί πέρα, εγώ έφυγα τουλάχιστον. Οι Μακεδονίτικοι, η φιλοξενία δεν παλεύεται με τίποτα. Καλοί άνθρωποι. Καλοί είμαστε. Καλοί άνθρωποι. Χρυσοί άνθρωποι. Αν παίξει το 2-0 Κωστάκι, να είσαι σίγουρο. Φύγε, επόμενη γραμμή Βέννη. Παιδικό μου φίλο. Πιο μεγάλο. Έγινε στρατιωτικός και δούλεψε 17 χρόνια, βγήκε στη σύνταξη, τρώει τη σύνταξη τώρα. Έχει γίνει σαν μοσχάρι από το φαΐ. Γεια σου Βέννη, σ' αγαπάω. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε, σοβαρός ακούγεται ο φίλος. Έλα Κωνσταντίνε από Τέξας. Τέξας. Όχι Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρω. Εκεί που βγαίνεις και τρως. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 65. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Απλά πότε αν θα και θα κατέβεις. 28 Αυγούστου θα κατέβω Σαββατοκύριακο. Ωραία. Θα φύγω 4-5 μέρες εκεί στη Βρωμοσαντορίνη εκεί πέρα με την κόρη και τα λοιπά και θα ξαναγυρίσω. Ναι. Ωραία, θα τα πούμε από κοντά. Αν μπορέσει να έρθει και ο Βασίλης, θα είναι ιδιαίτερη χαρά μου εμένα προσωπικά. Με κάνουν ιδιαίτερα και οι φαγητάκι στο τέλο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και Βασίλη, θα σου πω κάτι γιατί πήρα τηλέφωνο. Έχω πάει τρεις φορές στην εκπομπή του Κωνσταντίνου, αλλά ειδικά πήρα γιατί είσαι εσύ. Με την έννοια ότι σέβομαι πάρα πολύ την ιδιαίτερη αντίληψη που έχει. Έχει δει κοντά άνθρωπο, βλάκαρε. Άκου λίγο, Κωνσταντίνε, η αντίληψη του ιδιαίτερη φαίνεται στο στοίχημα. Μέσα από το στοίχημα, όλοι νομίζουν ότι είναι κουμάρι, ότι είναι τζόγο. Δεν είναι τζόγο. Είναι πώς αντιλαμβάνει και πώς βλέπει τα πράγματα. Εγώ έχω διακρίνει στο Βασίλειο ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται μέσα από το στοίχημα δείχνει μια ιδιαίτερη αντίληψη. Η οποία αντίληψη αυτή το βοηθά και στην προσωπική του ζωή, είτε την συναισθηματική, την οικογενειακή, είτε την επαγγελματική του. Γιατί ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη αντίληψη, αυτό φαίνεται στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το στοίχημα και στον τρόπο που διακρίνει πώς θα παίξει και τι θα παίξει. Στέκομαι εκεί, διότι εδώ θα του κάνω μια παρατήρηση. Ο συγκεκριμένος φίλος του ΠΑΟΚ που πήρε από την Ολλανδία ναι. Είναι οπαδός. Ναι. Δεν είναι φίλαθλος. Όταν λοιπόν διακρίνεις τον συνομιλητή σου, ο Παντελίκη, η αντίληψή σου και ο τρόπος που μιλάς δεν επιτρέπει να τραβήξεις τόση ώρα το τηλέφωνο, ούτε έναν οπαδό να τον κάνεις φίλαθλο. Ο οπαδός είναι οπαδός. Τέλος. Θα λέει αυτά που λέει, είσαι Αριανός και δεν δέχομαι απέναντι έναν Αριανό να λέει την άποψή του. Είναι απλά τα πράγματα. Το καταλαβαίνεις. Είναι οπαδός. Η αντίληψή σου που φαίνεται στο στοίχημα, εκεί σε κατηγορώ, παρορμητικά λειτουργήσε, συναισθηματικά. Αντέδρασες, αλλά είναι λάθος, διότι η αντίληψή σου έχει αντιληφθεί ότι μίλαγες με οπάδο και όχι με φίλαθλο. Θα σταθώ λοιπόν στο κουμάρι και στο στοιχηματικό που είχες πει με την ΑΕΚ, γιατί είμαι και ΑΕΚΤΖΙΣ και έχεις απόλυτο δίκιο ναι. Ότι ήταν στοιχηματική ευκαιρία το 12,5 που έχει γίνει 10. Ναι. Για όσους προλάβανε. Έτσι. Ανάλογη ευκαιρία στοιχηματική, ιδίας αντίληψης είναι η Γιουβέντους στο Champions League. Η Γιουβέντους αυτή τη στιγμή Champions League σε 4-5 στοιχηματικές εταιρείες που έχουν μπει είναι μεταξύ 10 με 11. Την παίζουμε τώρα.
Πάει στα ημιτελικά, το κάνει κασάου και καλή νύχτα. Ακριβώς, και εκείνη την ώρα κάνει κασάου. Έτσι. Κάτι άλλο επίσης με τον μπάσκετ που ασχολείσαι, γιατί έχω τρελαθεί. Έχω μπει σε 5-6 site. Θα έχουμε συγκλονιστική Ευρωλίγκα φέτος. Θα έχουμε συγκλονιστική Ευρωλίγκα φέτος. Και έχει και συγκλονιστικές αποδόσεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Και θέλω την άποψή σου. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει κατά μέσον όρο η τριπλέτα Φενέρμπαξε, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα. Ναι. Που έχει κάνει τις τρελές μεταγραφές. Ναι, ναι. Δεν θεωρώ ότι θα κάνει συνεχόμενη χρονιά η ΤΣΕΚΑ και τη βγάζω, έτσι. Είναι ζόρικα η ΤΣΕΚΑ. Της έφυγε όλος ο κορμός που είχε επί σειρά. Μπράβο. Αυτή η τριάδα σου δίνει 1,72. Υπάρχουν κάποιες σχηματικές εταιρείες που δίνουν 1,72 και υπάρχουν κάποιες άλλες που είναι γύρω στο 1,68. Για να μπουν τριάδα, λες, το Final Four. Αυτή, όχι Final Four. Νικητή να πέσει και τους τρεις. Οι αποδόσεις που υπάρχουν. Και για τους είναι, τρεις. Είναι φανταστική η απόδοση. Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, επειδή η σχηματική εταιρεία δεν σου δέχεται πάνω από 3% στα 10%. Κάνει φραγή. Θα πρέπει να έχει κωδικό σε 4-5 σχηματικές εταιρείες αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Και να τους πάρεις παιδιά, και το λέω αυτό στο Βασίλη που θα με καταλάβει. Έτσι. 1,65 με 1,72 αυτή τη στιγμή αυτή η τριάδα. Από ποιον απειλήσε μόνο, την Τζεσεκά η οποία έχει φύγει ο κορμός. Και θα την πάρει μετά. Η Εφές Πίλσεν. Όχι. Είσαι από τώρα με 1,72 απόδοση για τους φραγκάτους. Έτσι. Λοιπόν, χαιρετώ, Βασίλη. Και στον τελικό της Ευρωλίγκας είσαι ήδη πληρωμένος και κάθεσαι και καμαρώνεις στο ζευγάρι που θα παίξει. Ναι, εννοείται γιατί. Και το βλέπεις για τη χαρά του αθλήματος. Ωραίο. Και απολαμβάνω και το ματσάκι. Πολύ ωραίο. Κωνσταντίνε, με το καλό να μας έρθει και αν μπορεί, ας έρθει και ο Βασίλης. Έχουμε πολλά να πούμε. Είσαι Αθήνα, τώρα κάτω. Αμπελόκι που είσαι κάτω. Εγώ ναι, εδώ στην Αλεξάνδρου κάτω. Σκοπή στον Κίζη είμαι. Στον Κίζη, Κίζη, Κιζιακό. Στη Σούτσου εκεί που πας από μένα είναι 300 μέτρα. Ρε. Μετά από 3 λεπτά είναι εκεί. Εσύ είσαι από τη Σούτσου κοντά είσαι στο Τέξας δίπλα. Ωραία είναι εκεί. 300 μέτρα είμαι από εκεί. Μια χαρά είναι εκεί. Εκεί πήγαινα και στο πεδίο του Άρος εκεί με τον Αλέφαντο πιο κάτω, στον Πανελλήνιο εκεί γινόταν τη Μουρλή. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, τα λέμε. Λοιπόν, τα λέμε, τα λέμε. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραίος. Έλα, φίλε. Έλα, Αυτοπούλα. Έλα, φίλε. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα. Σε βλέπω όμως νοχελικά το λες. Όχι, εντάξει, χαλαρά, καλοκαίρι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ για ακόμη μια χρονιά δεν θα γευτεί το Σεντόνι, είναι γνωστό αυτό. Ναι, αλλά γεύτηκε το πρωτάθλημα. Ο Μίλους Τσουλού ποτέ όμως. Ναι. Πιστεύω συμφωνείς. Εντάξει, ήταν και οι κληρώσεις βέβαια. Εντάξει, όχι ότι και εμείς θα περάσουμε, το πολύ πιστεύω να περάσει τους Τούρκους. Μετά με Πόρτο είναι ζόρια. Αν περάσει Πόρτο, ναι. Αλλά αν περάσει η Κρασνοντάρ, πιστεύω έχει πιθανότητες. Ποια Κρασνοντάρ όταν να περάσει την Πόρτο, λίγο δύσκολο. Ναι, από εκεί και πέρα, επί του περιστερίου κάποια νέα που ενδιαφέρει και τον συμπαθητικό σύλλογο του Άρη. Συμπαθητικό σύλλογο του Άρη. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει εκεί ότι ο Μπρούνο προβάλλει τα κίτρινα. Έχει και δύο μέρες έχει βγει αυτό. Να. Το Ολυμπιακό, ο Μπρούνο. Ναι, ο Μπρούνο. Και ακούγεται πολύ για... Δανεικός, ναι, ναι. Και για το Ματέο Γκαρσία του πρώην του Άρη και της Λας Πάλμας, νομίζω, δεν είναι. Ναι. Κατεβάζει Λας Πάλμας την προσφορά όμως. Ναι, αλλά ακούγεται για Ολυμπιακό τελευταίες ώρες. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Και αυτό μυρίζομαι, κάτι τέτοιο με είπαν κάτι ρεπόρτερ κάτω του Ολυμπιακού. Τον θέλει ο χοντρός. Δεκάρι που πονάς θα πάρεις όμως. Επίσης, ναι, αυτό σου πω, αυτό που λέω, το τρέχω, αυτό τον Όσκαρ τρέχω, τι άποψη έχεις. Ο Όσκαρ τρέχω, με τον έβαλε και ο Κουλιανός. Καλός είναι, αλλά Φορτούνης δεν είναι. Είναι Φορτούνης. Όχι. Δεν είναι Φορτούνης. Εντάξει. Εντάξει, αλλά είναι τη μέρα τη βιζιόνου και μάτι σεζόν. Ρε, εσύ να σου πω κάτι τώρα. Πήγε η Νέα Δημοκρατία, ήρθε. Χαλάρωσε ο χοντρός. Δεν θα τον κυνηγήσουνε. Το Καραϊσκάκι ούτε γράφει καμιά εφημερίδα. Τα λεφτά χρωστάνε στις τράπεζες. Τίποτα δεν γίνεται. Πάρε ένα δεκάρι, ρε φίλε. Τώρα είμαι καβάλιο στο άλογο. Γιατί να κάνουμε μεταγραφές. Γιατί να κάνουμε μεταγραφές. Γιατί φίλε η διαιτησία δεν θα είναι 80-20. Θα είναι 50-50. 50-50. Α, θα πάρει δύο σφυρίγματα, πάρει κι ο άλλο. Δηλαδή, πιστεύει πέρσι ο Φερέιρα δεν επηρεαζόταν από το γραμμένο. Ο γραμμένο, φίλε, άμα πα σε κάποιον που έχει πάθει εγκεφαλικό. Και έχει να μιλήσει 20 χρόνια και βάλει και το γραμμένο δίπλα. Αυτό που είναι με το εγκεφαλικό μπορεί να συνεννοηθεί μαζί, να του πει κάτι. Ο γραμμένο δεν θα σε πει τίποτα, είναι απαθή. Ναι, φύγε, επόμενη γραμμή. Τι να είναι ρε ο γραμμένο. Ένα καλό άνθρωπο είναι ο γραμμένο. Το βάλανε εκεί. Δεν είναι διάολου κάλτσα, δεν είναι γκυρτζίκη.
Βλέπεις τον Κριτζίκη τη μάπα, τα μάτια του εκεί σαν την κουκουβάγια, πονηρός. Βλέπεις τον Καγκάτσι το βλέμμα του, λες αμάνα μα κάνω, ξέρω εγώ, καμιά δουλειά, μη με... Το σκιάζεσαι να πούμε. Τον άλλο τι... ένα σαρί, ένα ομορφάντρα εκεί, ένα γιατρό εκεί πέρα. Έσχετο γραμμένο, καλός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος. Δεν μπορεί να σε κάνει τη λαμόγια. Αυτό είναι, δεν είναι προσόν για την Ελλάδα. Δεν σου κάνει τη λαμόγια. Ήσυχος άνθρωπος, σοβαρός, καλός οικογενειάρχης. Από εκεί και πέρα για λαμογιές και τέτοια δεν είναι. Αυτά είχα πει και στο γιο του Λυσαρίδη. Και ήθελα να βάλω το Λυσαρίδη στο πρόεδρο την ΕΠΟ. Ρε ο Λυσαρίδης 3 η ώρα, 6 ώρα το πρωί πάει στην εκκλησία μέχρι τις 9. Τι να πάει στην ΕΠΟ Λυσαρίδης. Λυσαρίδης είναι καλός άνθρωπος, τίμιος. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους. Θέλουμε λαμόγια, πώς θα γίνει. Έλα ρε φίλε, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα ρε. Καλησπέρα. Ορμόμενος από την πρώτη ώρα βασικά, Κώστα, θα σου πω μια άποψη και μετά ας πούμε και εδώ και θα πούμε για το μάτς. Ναι. Έχω κουραστεί πραγματικά. Τι? Ναι. Έχω κουραστεί. Όχι στη διακοπή τη δική σου αλλά και σε όλες να ακούω Αριανούς, Ολυμπιακούς, Ηρακλειδείς ότι και καλά το ραδιόφωνο παίζει ΠΑΟΚ, παίζει ΠΑΟΚ. Επίσης το ίδιο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αν ακούσεις Sport FM π.χ. στην Αθήνα, βγαίνουν και λένε και αυτοί τα ίδια. Παίζεις. Ρε παιδιά, η ζωή είναι, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους, είναι ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Αν αυτή τη στιγμή το Χ Μετρόπολης, το Χ Αρένα ή ο Sport FM αντίστοιχα κάτω στην Αθήνα αρχίσουν να παίζουν άλλα από αυτά, δεν παίξει το Μετρόπολης ΠΑΟΚ ή δεν παίξει ο Ολυμπιακό το Sport FM, ο Ανδρώνης και οι υπόλοιποι σε 6 μήνες θα παίζουν ρεμπέτικο που το αλλάξουν το πρόγραμμα. Τότε ρε φίλε να σου πω κάτι. Κακώς βάζουν τις μεταδόσεις να ακούγονται και σε άλλες πόλεις. Κακώς βάζουν και το ίντερνετ να ακούγεται σε όλη την γη. Κακώς. Κακώς, άλλο λέω. Εννοείται ότι πρέπει να μιλάει όποιος θέλει, ελευθερία έχουμε. Αλλά το να ακούσετε για ένα παράπονο, ρε παιδιά, όλο ΠΑΟΚ παίζει, όλο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή σε Βόρεια Ελλάδα που λέει ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν είναι το ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδας. Παίξει Ολυμπιακό. Συμφωνώ, παίξει Ολυμπιακό. Έτσι όπως πάει. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή εμείς το πελατολόγιο μας, ας πούμε, πρέπει, επειδή είναι περισσότεροι ΠΑΟΚ, να γλύφουμε τον ΠΑΟΚ. Όχι, ναι. Εσύ καλά κάνεις, άλλο σου λέω. Γιατί εγώ μιλάω για αυτούς που γκρινιάζουν κάθε μέρα και τα ίδια. Όλο ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ εφέβε. Όχι ρε φίλε, άλλο είναι το θέμα. Ότι εδώ βγήκαμε εμείς να πούμε πέντε πράγματα για μπάλα, ανεξαρτήτου παδικών προτιμήσεων. Και δεχόμαστε κριτική επειδή μιλάμε για μπάλα. Όχι, επειδή όχι, μας είμαστε αργιανοί. Και τι να κάνουμε δηλαδή, για μπάλα δεν βλέπουμε δηλαδή. Χατζηνάκο μου, άκουσα με λίγο, έχεις την άποψή σου και καλά κάνεις. Εγώ άλλο λέω. Για μπάλα μιλάμε, ποδοσφαιρικά καθαρά. Άκουσα με λίγο. Εγώ κράζω και τους συνοπαδούς μου που ακούω καμιά φορά Sport FM και λένε δεν παίζεις ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ να παίξεις, παιδιά. Θα φτάσει να έχει 5% χρωματικότητα. Κοίταξε. Δηλαδή ενώ υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση στη ζωή σε όλα τα πράγματα. Αυτό δεν αποκλεί τίποτα άλλο. Από τη στιγμή δηλαδή, που μπήκε η τεχνολογία και μπορείς να ακούσουν από το Κουρδιστάν μέχρι τη Γουαδελούπη. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Οφείλω εγώ. Αλλά, Κώστα, ναι. Πάντησέ μου σε κάτι ειλικρινά γιατί πάντα ειλικρινά μιλάς. Αν κάνεις σε εισαγωγικά ένα εμπάργκο στον ΠΑΟΚ και παίξεις 10% ΠΑΟΚ για 2 μήνες, τι θα κάνεις αθμός, ειλικρινά πες μου. Τι θα πει εμπάργκο, φίλε. Ρε, παίξεις λιγότερο, πες μου την έσπασε ο ΠΑΟΚ και παίζω λιγότερο. Λοιπόν, άκου εδώ να δεις πού κατάληξαν τα οπαδικά ραδιόφωνα και οι οπαδικές εφημερίδες. Τα Sport του Βορρά κλείσανε. Έτσι. Θα σου πω τι έγινε. Εγώ δεν μιλάω για το. Πώς λέγεται του ΠΑΟΚ το ραδιόφωνο, πώς λέγοντανε. Που ήταν εκεί ο Βραζιλιάνος με τον Γρηγοριάδη και τους. Ναι, κατάλαβα. Το Extra Sport έκλεισε. Λοιπόν, το Yellow Radio έχει μισό τα 100. Τι άσε κάνω εγώ δηλαδή, το κάνω πάω και φέμε εδώ. Εγώ στην εκπομπή μου δεν εγώ το κάνω. Εγώ φίλε, σαν Αριανός, εγώ δεν ακούω παδικό ραδιόφωνο και είμαι Αριανός. Δεν γουστάρω. Ακούς Yellow Radio. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Όχι, ρε, θέλω να ακούω, άκουσε με λίγο, η ευρεία μάζα του κόσμου θεωρώ, θέλει να ακούει για όλες τις ομάδες σχετικά ισορροπημένα. Εντάξει, θα δώσεις ένα παραπάνω τέτοιο στον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, λόγω περισσότερου κόσμου. Πουλάει. Αν αύριο ο Άρης είναι θέση του ΠΑΟΚ, θα πέσει Άρη. Φίλε, άλλο το 80-20 και το 90-10. Να παίζεις και άλλο το 60-40. Το 60-40 μπορώ να το καταλάβω. Να μπω λίγο στην κουβέντα. Αν πάρει του χρόνου τον Double Aries, θα παίζεις Άρη. Αυτό ένα λεπτό. Δεν ακούω άμα παίζει μόνο Άρη. Ένα λεπτό. Δεν είναι λογικό. Ένα λεπτό. Δεν γουστάρω μόνο. Μπερδεύετε τις εφημερίδες με τα ραδιόφωνα. Σήμερα μας πήραν 50 άτομα τηλέφωνο που δεν μπορούν να αγοράσουν τη Μέτρο Σπορ από την Αθήνα. Μας ακούνε όμως εδώ. Μόνο αυτό σας λέω και πάμε στην επόμενη γραμμή. Μας παίρνει άλλος από την Λάρισα που δεν φτάνει Μέτρο Σπορ και είναι ΑΕΚ ή είναι ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να αγοράσει την εφημερίδα. Μην μπερδεύετε την αγοραστική αυτή της εφημερίδας που πεθαίνουνε, βλέπετε τι ναι. Τραβάνε, με το ραδιόφωνο και το μέσο. Ωραία. Βάλε σήμερα ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Πόσο Ολυμπιακοί πήραν Αριανοί και ΠΑΟΚ ξέρετε σήμερα. Άντε βάλε, για να ξέρουμε τι πρέπει να τα πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Το ραδιόφωνο, η εκπομπή μας, όσο είμαστε όρθιοι, είναι όλων των οπαδών, όλων των ομάδων. Και όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι.
Εντάξει, άμα ήταν έτσι, μόλις πάρει ένας γιατρός, μεγαλογιατρός που είναι πλούσιος εδώ, του πούμε στο διάλο, ρε, μας παίρνουν από το Δεδροπόταμο μόνο. Θα δείστε καλά, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ρε, αυτό που λέω. Έλα, βίλε. Η γυναίκα, πόσα δεν έχει φίλε η γυναίκα σου. Πολύ μιλάζει. Μια ώρα περιμένω στη γραμμή. Λοιπόν, εγώ έπαιξα προχθές και τώρα θα έχεις το Facebook. Και εσύ νομίζεις ότι έξω από το στούντιο εγώ μιλάω καθόλου. Δεν ξέρω. Άκου να σου πω. Ναι. Εγώ έπαιξα και τώρα και στο Facebook. Ναι. Λέω, παίξτε διπλό-διπλό τον Άρη, καρφί, ενώ Μερακλές. Ωραία. Όχι, όχι. Και τι όχι. Διπλό-διπλό τον Άρη. Είδε το μάτι το πρώτο το μάτι και λέει πέντε το Άρη διπλό-διπλό. Αυτό ήταν καλά. Ναι. Που δεν πήγε το δοκάρι και την κλείδωσα. Μάλιστα. Το πήρα. Το πήρε. Και το έγραψα δύο ώρες πριν στο Facebook μου, μπορείς να το δεις. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Θέλω να σου πω. Θέλω να δώσω ένα σημείο. Ένα-τρία. Ένα-τρία. Και ένα καλό είναι ένα, τρία, η διακάλυψη. Άσο εμίχρονο ή τελικό. Ποιο παιχνίδι ένα τρία. Και με ξέρεις εμένα, με ξέρεις. Στο κάπα κάτω. Η φωνή μου είχο, μ' είχες πει ότι έχω καπνίζω πολύ και έχω πολλά πολύποδες, κάτι με έλεγες, δεν θυμάμαι. Τελικά έχεις πολύποδες. Από καπνίζω πολύ τι θα έχω. Ξέρεις ότι έχεις πολύποδες. Όχι ρε, απλά καπνίζω πολύ. Άκου να σε πω, περίμενε. το χειρότερο για σου είναι ότι οι παοξίδες νομίζουν ότι είναι και μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι. Όταν υπάρχει μεγάλη ομάδα που δεν έχει πάει ποτέ στο ομίλου Champions League, όταν μια ομάδα δεν έχει πάει ποτέ στο ομίλου Champions League, είναι μεγάλη ομάδα, ναι ή όχι. Καλά, μην φωνάζει, δεν είναι. Εντάξει, θα μαλώσουμε. Φύγε. Αφού με νευριάζουν όλοι. Εντάξει, μην είναι. Είναι 3-0. Ρε, μην φορτώνει, ρε, με σήμερα. Μην έρκε θα ανέβει καμιά πίεση. Κάτσε κάτω, ρε. Σαν ο Σπύρ. Επόμενη γραμμή. Απαπαπαπα. Τι Αύγουστο είναι αυτό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα κύριε. Καλώς τον. Λοιπόν, για το παιχνίδι σήμερα. Τι βλέπεις? Θέλω να σας ρωτήσω εσείς πώς το βλέπετε. Πολλά γκολ, ωραίο θέαμα. Πολλά και από γκολ τη μια, δεν βλέπω. Βλέπω εγώ πολλά γκολ 2-2 και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε λοιπόν, εγώ τώρα είμαι εδώ με έναν οπαδό του Άγιαξ. Έχω κάνει συζήτηση, ταξιδής είμαι. Τον έκλεψες? Σίγουρα αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Αλλά εκτός αυτού. Ναι. Εκτός αυτού, να ξέρετε ότι φοβούνται πάρα πολύ ότι έχουν μάθει για τον ΠΑΟΚ, είναι αίτητος και τέτοια. Καλά, δεν είναι παίζει με την εκάδοση. Και πιστεύουν οι ίδιοι για την ομάδα τους ότι δεν είναι κοντρολαρισμένοι ακόμα. Δεν έχει δέσει, λέει, ακόμα. Έχει πολλούς νέους παίκτες. Ενώ εσείς είστε κοντρολαρισμένοι, είστε δηλαδή πιο αισιόδοξοι. Εμείς, κοίταξε, ραπ, είμαστε από πέρσι, είμαστε η ίδια ομάδα με μία-δυο προσθήκες. Δεν έχουμε και πολλές διαφορές. Τι σκορ βλέπεις? Σκορ. Άκου τώρα προσεκτικά πόσα είναι το σκορ και άμα δεν ζυγογράφησέ το. Λέγε. Το σκορ είναι από 2-0 και πάνω. Τελείωσε. Μέχρι 7-0. Μέχρι 3-1. 4-2. Λοιπόν. Δεν σου λέω πόσο. Πέτα τη διπλή. Είναι από 2-0 και πάνω το σκορ. Πέτα τη διπλή τα ρήφα τώρα, πάρεις κι άλλο Ολλανδό και άσε τώρα τι. Το περιμένω τώρα, είμαι απέξω από το ξενοδοχείο. Το περιμένω, έχουν στον Λευκό Πύργο συνάντηση για να πάνε στο γήπεδο. Διπλή τα ρήφα, φαντάζομαι. Πόση τα ρήφα τώρα θα πέσει στον Ολλανδό? Διπλή. Τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί ακούνε και. Δεν θα το πούμε πουθενά εμείς, εντάξει, μεταξύ μας. Θα το πούμε μετά, άμα θέλετε να περάσω, θα το πω. Καλό δρόμο, ρε, για χαρά. Για το χαρίσει το Ρολάντο. Εσύ για το χάριζε. Τι λαό είμαστε. Γιατί φιλόξενοι άνθρωποι είμαστε. Εσύ για το χάριζε. Το γύρο της Αριστοτέλους θα το κάνεις τρεις φορές και μετά τον πας στην Τούμπα. Μη σε κορόιδο. Πάντα εκεί. Καφτατζόγλιο πες, αυτό είναι το καφτατζόγλιο, πάντα το χαριλάω, πες το καλό και δίνει τούμπα πες. Βγήκαν 25 να πούμε γύρω. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί 30 ευρώ χασίσει τη μέρα πίνουν. Πάμε στο φίλο, ναι. Δεν σου λυπάσαι. Έλα φίλε, ναι. Έλα, πώς θα. Καλώς τώρα, ναι. Έλα, τι κάνεις, λέω. Καλά, φίλε. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί σου για να καταλάβεις από όταν είχες μαλλιά. Λοιπόν. Πρόσφατα, ναι. Πριν 20 30. Πάντως, φίλε Κώστα, παλαιότερα είχες πιο εμπεριστατωμένη άποψη για τον ποδόσφαιρο. Ναι, χάλασα τώρα. Χάλασες γιατί πήρες διαζύγιο με τη λογική. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο. Πες μου το λόγο γιατί μπορώ να συμφωνήσουμε. Φταίει, φίλε, η κλιματική αλλαγή. Καθώς ο ήλιος
είναι ανυπόχρωρος, ειδικά για εσάς που δεν έχετε μαλλιά, έχει καεί και το τελευταίο. Και οι ανοιχτόχρωμοι έχουμε θέμα με τον ήλιο, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, εσείς που δεν έχετε μαλλιά, δεν μπορεί να καλυφθεί το κεφάλι σας. Λίγο ρατσιστικό μου ακούγεται αυτό, για τους φαλακρούς αυτό. Άρα ο ήλιος... Εγκεφαλικό κύτταρο, μα είναι δυνατόν ρε φίλε τώρα να κάθεται για να λες θα φάει 7 γκολ ο Πάου, δεν παρακαλώ. Τι θα φάει λέει? 7 γκολ δεν έλεγε προηγουμένως, τι έλεγε? Όχι, ο φίλος έλεγε ότι θα βάλει πάνω από 2 γκολ ο Πάου, 2-0 το λιγότερο, έλεγε ο φίλος πριν, όχι ο Ραπτόπουλος. Ο Χατζινάκος είπε 7, συν. Ναι. Ο διπλανός σου τι είναι ρε Κώστα, δικηγόρο δικός είναι? Δικηγόρος είμαι, ναι. Άρα πάλι, σε παραδέχομαι, έχω μία... μία υπόθεση για σένα, μπορεί να μου μιλήσεις. Ό,τι γουστάρεις. Ναι, αλλά το τηλέφωνο δεν λέγονται αυτά. Φίλε, το χιούμορ το κληρονόμησες από τον ένα γονέα, από τους δύο ή από τον... τη μητέρα, από τον πατέρα, από πού το κληρονόμησες το χιούμορ? Γεια σου φίλε, άσε. Άσε, μας κούρασες. Στην παρέα έχεις να φας κατραπακιά, και είσαι στην παρέα δεν έχεις να φας πολύ κατραπακιά. Το μπούλινγκ θα πάει σύννεφο. Θα φας μπούλινγκ, ναι. Πάμε στο τελευταίο, έλα φίλε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις? Καλά εσύ, τι. Καλά εσύ. Το χιούμορ του πρώτου. Κανένα νέο για την Καλαμαριά, μας πεις. Τι να κάνει λέει? Κανένα νέο για την Καλαμαριά, ξέρεις τίποτα? Κατά διάολου θα πάει. Ρε φίλε, πήρες τώρα μέρα τώρα, σε 4 ώρες αρχίζει το παιχνίδι εδώ πέρα τώρα για την Καλαμαριά τώρα. Πάμε ένα ακόμα. Προλαβαίνουμε. Εντάξει. Μη μας τη χαλάς τώρα με την Καλαμαριά. Τι, νεκροφάνεια είχε βγει και κάτι. Απ' τα μνήματα της Καλαμαριάς συναρμολογήθηκαν τα κόκκαλα. Τι, του Λαζάρου είναι σήμερα. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε? Άστο τα πάει στο γιο. Το Χατζάκι βλέπω εδώ. Χατζάκι τι έγινε, ταξιδεύει ο Άρης. Με το πλοίο. Για να πες μου τι. Τι θες να μάθεις? Κουράστηκαν οι παίκτες, τι λέει? Έλα. Όχι. Ξεκούραστη πάνε, ρε. Εντάξει. Ξεκούραστη πάνε. Για προπόνηση. Για άμα χάσει 2-0 θα γράψουμε. Έφταιγε και η κούραση. Όχι. 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 Δεν θα το ψάξουν. Ναι. Δεν θα το ψάξουν. Εντάξει, τώρα ήταν το ταξίδι δύσκολο. Γίνεται επίσης δύσκολο. Αλλά τι να κάνει. Δηλαδή, δικαιολογία στο τι. Είναι ομάδα για... πιο έτοιμη, ρε Κωστή. Κριτική για το πώς πήγε ο Άρης εκεί υπάρχει. Διαμαρτυρίες και τέτοια. Όχι, τίποτα. Όχι. Άμα ήταν ο Γράντας. Αναμενόμενα. Εντάξει. Θυμάσαι και εσύ κάτι ονόματα. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν. Για σχηματισμό ομάδα έχουμε νέα πώς θα κατεβεί. Λογικά θα παραταχθεί στο 4-2-3-1. Θα το θεωρήσω ρίσκο να ξεκινήσει. Και μπορεί να μπει ο Σάσα. 4-3-3, ναι, μπορεί να σφίξει λίγο περισσότερο. Αντί για Ματίγια και να το κάνει πιο σφιχτό. Ναι, λογικά. Έτσι. Ναι, να έχει περισσότερες άμυνες. Αυτό είναι έχει το, μια λογική καλή. Και μπορεί κατά τη διάρκεια του αγώνα να το γυρίσει σε 4-3-3 όπως έκανε. Ο Ντιγκινή να πάει δεκάρι που γυρνάει και μαρκάλι εδώ και το παιδί που λέει. Θα χρειαστούν κάποιες άμυνες από τους μεσοεπιθετικούς. Δηλαδή και ο Λάσον πρέπει να δώσει άμυνες όπως έκανε και μαρκάρι πέρσι. Λάσον, για το Φετφατζίδη κρατάω κάποια επιφάνεια. Αλλά ναι, θα πρέπει κάποιοι να ανεβάσουν ρυθμό και να γυρίζουν και πιο γρήγορα. Φύγαμε! Στην άμυνα. Κανελάκι έρχεται από την Ασπροβάλτα. Λοιπόν, πάμε, bye bye.